κύριος Βρεστός, η κυρία Αναδοπούλου, ο κύριος Γερτήρης, η κυρία Λαζέτα, ο κύριος Δημάκης, η κυρία Διακοφάκη, η κυρία Κασίμη, ο κύριος Καστόρης, ο κύριος Κομιτάρης, ο κύριος Κουτεργάκης, η κυρία Κουτεφέ, η κυρία Κασιμέρη, ο κύριος Αθανασίου, ο κύριος Ματής, ο κύριος Μόσιος, η κυρία Δημοπούλου, ο κύριος Πίσαλας, ο κύριος Πάγκαλης, ο κύριος Πούλας, ο κύριος Κουβίνος, ο κύριος Σιλίγος, ο κύριος Τσουράκης, ο κύριος Τζαρτζιάννης και ο κύριος Ματαράκης Φόντας, του Καραδόλου. Ξανά. Κύριε Συνάδελφε, μια ανακοίνωση πολύ περάσπιση την περίστατη διάταξη. Με ειδοποίησε ο κύριος Παπασπυρίδης ότι έχει κάποιο οικογενειακό ζήτημα και δεν θα παραχθεί στις σημερινές συνεδρίες. Είναι το πρώτο συμβούλιο του μήνα. Ξεκινάμε με ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο. Και ο συνάδελφος θέλει να βάλει ερωτήσεις. Κυρία Λαζέντα. Την άλλη κοπέλα. Πιστεύω ότι ο κ. Διαμαντόπουλος έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά, ο οποίος δικαιολογεί
για το Σαντορίνη να ξαναλάσει και να πει το όνομα του διαβατών. Μόνο η τελευταία σειρά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κλείνουμε το θέμα του δασμένου του κ. Παζαράκη. Θέλω να κάνει μια. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν ήθελα να σα ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Θα μου επιτρέψεις να δώσω μια υπόσχεση. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα προσπαθήσω να μην απογοητεύσω όλους εκείνους οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν, γιατί τώρα δεν τα λέμε και πάρα πολύ στις τελευταίες εκλογές. Κυρίως όμως θα προσπαθήσω να μην απογοητεύσω τους δύο κόλους της ομάδας μου, οι οποίοι θα έβαλαν αλλαγή στη θέση του Φάνη. Και μια δέσμευση. Αυτή που και για μένα είναι η τελευταία φορά που συμβούλιο. Και επειδή ορισμένοι έχουν την άποψη ότι στην πολιτική δεν πρέπει να λες ποτέ, με την οποία άποψη εγώ προσωπικά διαφωνώ τελείως. Εν πάση περιπτώσει, για όσους έχουν αυτή την άποψη, να το πω λίγα διαφορετικά. Είναι η τελευταία μου θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και με ό,τι του οπωδήποτε θα πάει κάτω από το υπάρχον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαζαράκη. Εγώ ρωτάω τον κύριο Πρόεδρε. Πρόλαβε ο κύριο Μαζαράκη και εγώ ήθελα να τον καλωσορίσω. Ο κύριο Μαζαράκη ξεκινήσαμε μαζί, είμαστε τρεις-τέσσερις θητείες μαζί. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη έτσι, ικανοποίηση, αν θέλετε, που για άλλη μια φορά βρίσκεται μαζί μας. Η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν υποδομητική. Μπορώ να πω ότι είχε κριτική άψογη και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσει. Εμείς τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας. Έχει παραιτηθεί ο κ. Χριστόδουλου. Να προχωρήσουμε στην εκλογή γραμματέα. Ο κύριος Αρχαρινός, αν θέλει να... επειδή να πλησιάζει η κυρία Παραπού, ο Γεώργιος... και ο κύριος Κουτελάκης θέλει να πει. Θα ήθελα να κάνω αυτό που καταγνωρίζω από τα συναδελφικά και τον ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε να είναι τρεις φορές στο ψηφοδέλτιο το οποίο ήμουν επικεφαλή και την έκανε μια δήλωση ότι δεν θα είναι ξανά σε αυτή τη θητεία ο δημοτικός σύμβουλος ενώ ότι αυτό είπε συνεπάγει το Σκουτσοβολιό λέω ότι αν την επόμενη φορά είναι υποψήφιος δήμαρχος δηλώνω πρώτος αν πεθαίνει στο ψηφοδέλτιο του. Προσέχετε κυρία πάμε στην ημερήσα Αθήνας. Θέμα πρώτο. Καταλογή θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτου 2011 το νομικό προσώπο του Δήμου, ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφε, είχαμε κάνει πρόταση για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η πρόταση που είχαμε κάνει ήταν για 10 βρεφοδιοκόμους ΤΑΕ, 10 βοηθούς βρεφοδιοκόμους ΔΕ, 3 ΙΕ μάγειροι, 2 λογιστές ΔΕ, 7 βρεφοδιοκόμους από την πλευρά της Εθνικής Στέγης. Οι εγκρίσεις που μας ήρθαν αντί για 32 είναι 29. Η κατανομή λοιπόν που κάνουμε είναι η εξής. 10 ΤΑΕ βρεφοδιοκόμοι, 10 ΔΕ βοηθή βρεφονιπιοκόμοι, 3 μάγειρες, 2 ΔΕ λογιστές και 4 ΤΑΕ βρεφονιπιοκόμοι. Το ξεχωρίζω γιατί μένουν 10 ΤΑΕ βρεφονιπιοκόμοι είναι για το νομικό πρόσωπο των παιδικών μας σταθμών και τα ΠΕΗ, οι 4 είναι για την Εθνική Στήφη. Είναι συμβάσεις με ορισμένο χρόνο, το σύνολο είναι 29. Κύριε Κασπέρι, ορίστε. Η επιλογή είναι μέσω ΑΣΕΠ. Ναι, δεν έγινε επιλογή. Εμείς ψηφίζουμε τα νούμερα. Τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα είναι πραγματικά μέσω ΑΣΕΠ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, συνάδελφοι. Τοποθετήσεις. Ατζέντα του κυρίου Ματίνα και του κυρίου Βελού ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Θέμα 2. Υπογραφή μνημονίου συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις επόμενη μέρα στα πλαίσια της πρόσκλησης 37 με αφορμό πρωτοφόρου 1701-763-4 ή και τα λοιπά του 2011. Κύριε Συνταγής και τον
2, το 3 είναι υπογραφή μνημονίου συνεργασία με το σωματείο και ήταν αναλυτικό αναλυτή των νέων στα πλαίσια τη πρόσκληση 37 κλπ. Ήταν τα δύο έπειτα που έβαλε την τραπέζα και πολλά και τα καταλαβαίνουμε για να πάμε και την σωστή διαδικασία. Είναι αυτά που ο κ. Σπόρη πραγματικά ήταν τα δύο θέματα τα οποία τα είχαμε προτείνει σαν έκτακτα. Δεν συγκεντρώσαν την απαραίτητη πλειοψηφία του εκτάκτου και γι' αυτό τα ξαναφέρουμε. Είχαμε συζητηθεί και υπήρχαν και εταιρείε που τύπανε και είχαμε κάνει λόγο που πέτα και για το 2 και για το 3. Απλώ σα ενημερώνω ότι συνολικά για την μη κυβερνητική οργάνωση η επόμενη μέρα είναι 26 άτομα. Είναι πεντάμινα αυτά τα προγράμματα και για τη δεύτερη οργάνωση, μη κυβερνητική οργάνωση, είναι 24 άτομα. Δηλαδή είναι 30 και 20, 50 άτομα συνολικά. Ναι, κύριε Κασημέρα. Κύριε Δήμαρχε, με το προηγούμενο συμβούλιο απουσίασα, μπορείτε να μου εξηγήσετε, όταν είναι μη κυβερνητική οργάνωση, είναι πιστοποιημένη, τι θα πει μη κυβερνητική οργάνωση, 7 άτομα και λοιπά. Το κύριε είναι ένα πρόγραμμα για ανέργους, το οποίο το κάνει το Υπουργείο Ασχόλησης. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα είναι πεντάμινο. Πρέπει να είναι άνεργοι, προσλαμβάνουν διαφέτε Έλληνε, αλλά δεν του προσλαμβάνει ο Δήμο κατευθείαν, γιατί ο Δήμο δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί του. Ο Δήμο έφερε αυτών των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν αυτή να μεσολαβήσει κάποια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία να έχει, πρέπει να έχει τι απαραίτητε προποθέσει. Κάποιο σωματείο ή κάποιο όμιλο να έχει τι απαραίτητε προποθέσει για να μπορέσει να γίνει μεσολαβητή. Παίρνουν κάποιο ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, ένα 5% από όλη αυτή τη διαδικασία. Πληρώνονται κατευθείαν εκτό του Δήμου, ο Δήμο δεν έχει καμία υποχρέωση και είναι φαίνεται. Για να μπορέσω να κάνω χρήση λοιπόν αυτού του προγράμματο, πρέπει να μεσολαβήσει κάποια οργάνωση. Και ήρθαν λοιπόν αυτέ οι δύο κυβερνητικέ οργανώσει, το είπα και την προηγούμενη φορά, αυτοί μα βρήκαν, δεν του βρήκαν, δεν ξέρω τι είναι, και μα ζήτησαν να μεσολαβήσουμε για αυτή την ιστορία. Από ποιο Υπουργείο είναι, Υπουργείο Εργασία. Ούτε εμείς τους ειδοποίησαμε, ούτε κανένας αυτοί. Αυτοί ήταν και μας βρήκαν. Και δεν ήταν τέσσερις που επιλέξαμε τους δύο ήρθους. Επειδή είχαμε δύο, κάναμε χρήση και το δύο. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Σε ένα, δύο και τρία. Κύριε Δεύτερο, κατά την αρνητική ψήφα της κυρίας Δεύτερο του κυρίου Βιμά. Δεν κάνουμε την επιλογή εμείς, κύριε Δημάκη. Άλλος που κάνει την επιλογή. Εμάς θα μας έρθουν τα άτομα. Ζητάμε οι ειδικότητες, θα μας έρθουν τα άτομα. Εμείς δεν μεσολαβούμε πουθενά. Δηλαδή μπορεί να έρθουν από τη φύση ή από το όριο. Αυτό είναι το να θα ζητήσουν το οποίο δεν είναι σίγουρο. Γιατί πολλά λέγονται μια παράκληση. Αφού αγαπηθούμεθα τα δύο αυτά θέματα, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, αφήστε και συμφωνήσουμε, αν είναι το δυνατόν να ληφθεί υπόψη να προβληθεί τα διάλογά μα από τον Δήμο. Γιατί και εμεί έχουμε αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε την Παρτίδα. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Αν το έξι. Αυτό είναι σαν να ψηφίσουμε το ψηφίσει και αυτό. Δεν κύριε Καστόλου. Στο μικρόφωνο, επειδή και εμεί μέσω αυτή τη διαδικασία έχουμε ζητήσει προσωπικό, υπάρχει ένα σύνολο πραγμάτων που μοριοδοτούνται σε σχέση με την επιλογή μέσα, στα οποία κάποια μόρια παίρνει και το ποιότητα. Δηλαδή, η ανεργία μετράει το ποιότητα κάποια μόρια. Με την αρνητική ψήφο τη κυρία Κασημέρη, του κυρίου Μακρύ, του κυρίου Βρετού, τη κυρία Σεραπέγη, το θέμα 2 και 3 ψηφίζεται κατά προψηφία. Θέμα 4. Τρίτη διαμόρφωση προεκλογισμού του νομικού του 2004, ο κ. Δημάρχος. Κύριε Συνάδελφε, πριν προχωρήσετε στις ερωτήσεις, οι διευκρινήσεις που θέλετε, απλώς θέλουμε να κάνουμε μια συγκλήρωση από έδρας. Δυστυχώς είναι. Δυστυχώς δεν είναι μια και δύο, και θα είναι δύο κρίσεις.
Λοιπόν, στις ενισχύσεις των κωδικών είναι ο κωδικός 1063-73-001. Είναι φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό εφοδαέριο για τις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι η ΔΕΗ των κτηρίων. Ζητάμε ενίσχυση με 10.000 ευρώ. Ο κωδικός 20-63-22-001 που είναι τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, ενίσχυση με 2.000 ευρώ. Ο κωδικός 35-73-32-002 είναι βιολογική καταπολέμηση ασθένειας των φοινίκων, ενίσχυση με 43.800 ευρώ. Και το κωδικός 10-71-32-001 τρομήθεια και τάχη αυτοκινήτων, ενίσχυση 15.000 ευρώ. Νέοι κωδικοί. Ο κωδικός 50-62-63-001 συντήρηση και μεταφορά μέσων συντήρηση μεταφορικών μέσων, διευκρινίζω ότι είναι για τη Δημοτική Αστυνομία, 5.000. Ο κωδικός 50-62-63-002 συντήρηση δικύκλων, πάλι για τη Δημοτική Αστυνομία. Ο κωδικός 0064-54-52-005 υπηρεσίες συστήματος πληρωμών Δίας, 500 ευρώ. Και ο κωδικός 15-62-65-00 επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων εγκαταστάσεων μηχανοστασίου πολυβητηρίου. Επίσης, άλλοι δύο κωδικοί είναι παροχή υπηρεσιών στην εφαρμογή μέτρων προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων, είναι 12.000 ευρώ, και παροχή υπηρεσιών ελέγχου λειτουργικότητας καθαριότητας αποδητηρίων, 24.600 ευρώ. Αυτό που σας είπα είναι για τους αρχαιολογικούς χώρους του 12.000 ευρώ και τα ευρήματα που έχουμε στην περιοχή της Άνοιξης. Λοιπόν, αυτά. Υπάρχουν ερωτήσεις να πω. Η κυρία Νάνο, ο κύριος Αθανασίου. Η κυρία Κασιμέρη, μισό λεπτό. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Η κυρία Νάνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ερώτηση της ουσίας αλλά διαδικαστικού χαρακτήρα. Υπάρχει περίπτωση να γράψουμε κωδικοποιημένες στις αναμορφώσεις του προπολογισμού, γιατί έτσι οι μεταφράσεις είναι εκμεταλλευμένοι και αξιότιμοι να προλαβαίνουν να σημειώνουν. Τώρα το στέλνω στον επαρχιακό επικεφαλής και να σας κάνω πίσω. Γιατί είμαστε σε τρίτη αναμόρφωση. Έχετε δει προγραμματικούς αναμόρφωση, οπότε έχουμε βάσει που μπορούσε. Παρακίνη αυτό σύντομα. Η κυρία Κασιμέρη. Κωδικοποιημένη είναι όλο τον πόλο των προπολογισμών. Που έχουν για τα γυμναστήρια να αφαιρέσουμε ένα ποσό που φτάνει στο 15.000 ευρώ.
μια συνεργασία. 25.000 ευρώ στο αμυντικό. Από δύο κόμματα. Αυτά τα μειώνουμε. Τα διαλάβουμε. Θα μας πείτε στο Αλλά νομίζω ότι ένα πρόβλημα είναι και ένα γενικότερο πρόβλημα.
οργάνωση στον κόσμο. Μόνο μέσα αυτή τη διαδικασία μπορούμε να κάνουμε αυτή τη φορά. Καταρχά, συγγνώμη. Ότι θεωρώ ανεξαρτήτως της οπτήσεων κτλ. Ότι θα πρέπει ο σκοπός του να λαμβάνει γνώση σε πραγματική σήμανση. Εγώ κυβέρνω το οποιοδήποτε πιστοποιημένο φορέα. Πόσο μάλλον στην προκειμένη περίπτωση που η πιστοποίηση αφορά απλώς φυσικά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φόρμα με ποιες ημερότητες, να είναι καταδομημένη σε κάποια μητρότητα κτλ. Αλλά όχι την ουσία του έργου του φορέα. Αλλά ό,τι και να αφορά, νομίζω ότι τον έχουμε στα χέρια μα να ξέρουμε τι έργο θα αναλάβουν αυτοί οι φορείς. Τι μας προτείνουν να αναλάβουν. Ποια είναι η διαδικασία που θα προχωρήσουμε, σε τι θα μας βοηθήσουν αυτές οι υπηρεσίες. Ότι θα τα έτσι δεν είπαμε, κύριε Δημαρχή. Είπαμε όμως τον και τώρα που σας λέω ότι όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε στην αρμόδια διαδικασία του κοινού να ζητήσετε να σας δώσουν διευκρινήσεις και οτιδήποτε θέλετε. Καμία αντίρρηση. Εγώ επισημαίνω ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτά δεν είναι απλά απλώς ζητήματα προσωπικής ενημέρωσης. Έχετε μάλιστα ένα θέμα σαν να έχετε που θα μπορούσε να είχε αυτή την ευκαιρία να είναι πλήρη στο φάκελο. Και δεν είναι ούτε τώρα. Άρα ένα πρόβλημα αυτό. Δύο, εγώ να ενημερώσω εδώ του συμβούλου, έστω και εκ των υστέρων και με δική μου ευθύνη που ξαναλέω, ότι εγώ σε ένα απλό ψάξιμο στο διαδίκτυο που έκανα για αυτέ τι δύο μη κυβερνητικέ οργανώσει, το οποίο φαντάζομαι ότι θα το έχει κάνει και αν μη την άλλη σε κυβερνητικέ υπηρεσίε, τουλάχιστον η μία από τι δύο έχει στη σελίδα της στο ίντερνετ ένα ανελικό έως ανύπαρκτο έργο. Η δεύτερη, που είναι το κύτταρο εναλλακτικών δραστήσεων, έχει πιο έντονη δράση. Και είναι σαφές ότι και οι δύο σχετίζονται με κάποιο τρόπο με την κυβέρνηση, συμμετέχουν σε αυτές τις ελέγχες, με σχέση με τον Πασόκ, με βουλευτές του. Είναι... Η εικόνα που δίνουν και οι δύο αυτές οι κυβερνητικές οργανώσεις είναι ότι είναι οργανώσεις οι οποίες είναι στημένες για άλλο σκοπό και βρίσκουμε την ευκαιρία να απορροφήσουμε χρήματα και να αναλάβουμε τέτοιο ρόλο. Μάλιστα, η μία από αυτές, αυτή που έχει και το πληρέστερο, εν πάση περιπτώσει, που έχει κάποιο έργο να επιδείξει, δηλώνει ότι ένα από τα θετικά που θεωρεί στο πρόγραμμα της κοινοπελούς εργασίας είναι ότι αλλάζει επιτέλους ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουμε τη δίνη προσωπικό. Αν εμάς, ως Δημοτικό Συμβούλιο, μας ικανοποιεί αυτό το πράγμα, θέλουμε και εμείς να συμπράξουμε σε αυτό και να αλλάξουμε τον τρόπο οι δημοτικοί σύμβουλοι προσλαμβάνουν προσωπικό, το μήπως είναι προβληματικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσέχετε ο κ. Σκούπας, θέμα 6. Θέμα 6, εδώ σχεδόν στο 6. Έχει σχεδιά της πίστος της ποσού 347 ευρώ, 0,29, που αφορά την όπλα του δημοτικού κυρίου που στεγάζει την εργαλεία της κοινωνικής υπηρεσίας του ΕΕ. Υπάρχει καμία αντίρρηση από σήμερα. Θέμα 6, ψηφίζεται ο Μούπας. Θέμα 7. Έλλειψη διάθεσης πίστωσης ποσού 4.588,32 ευρώ που αφορά την πληρωμή παραγωγικών που παραγωγείται στην περιοχή από τη ζωή της κατάσταση οφειλωμένων παραγωγικών ευρώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, κυρία Δρασέντα. Άλλη ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση, κύριε Δρασέντα. Είναι σαν αποκλήτηση. Θέλω να σας πω κάτι που θέμα από μια στιγμή. Βλέποντας το σχήριο, ότι αναφέρεται τους αριθμούς κάποιων τιμολογιών και αντίθετα από εσά, το τιμολόγιο που αρχίσει το σχέδιο του ΔΕΛΤΑ. Θα ήταν χρήσιμο, γιατί θα έπρεπε να εγκρίνουμε παρελθόντες παρελθόντες μάλλον οφειλές, οι οποίες οι παραδρομίζες εγκρίνησαν, θα ήταν χρήσιμο και καλό σε κάθε συγκεκριμένη συνάδελφη και δεύτερο τιμολογίο. Έτσι ότι να έχουμε τη δυνατότητα μαζί με το συγκεκριμένο να βλέπουμε και τα αντίστοιχα τιμολογία. Ναι, ένα αντίστοιχο παραστατικό, τα αντίστοιχα παραστατικά που αναφέρονται εδώ πέρα, τα χρήσιμα σε οποιοδήποτε παραστατικό. Το ξέρω ότι έχω αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο καλούμε θα το ελεγχθούμε. Καλό θα ήταν ξανά συνημμένα. Σα πρέπει να το δούμε να δώσουμε τιμολογίο. Μου το λέτε το τιμολογίο, το οποίο έχω πει τα ποσά, καλό θα ήταν όμω να ξανάρθουν και τα αντίστοιχα παραστατικά πίσω. Προκειμένου να βλέπουμε και εμεί τέλο πάντων τι είναι αυτά τα ποσά ακριβώ. Ευχαριστώ. Παραστατικά στην εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ουδό
αυτού του έτους είναι παρελθόν του έτους, πρέπει να εκδοθεί δαπάνη, να συνοδευτεί από το προεδρότη του φορολόγιου, να πάρει στην Πάδριο, να εγκρίνει την ομιμότητα της δαπάνης στην Πάδριο με το σύνολο των δικαιολογικών και των παραστατικών και τότε μόνο θα πληρωθεί. Άρα είναι μια λογική απέτηση, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με την ομιμότητα ή την ουσία της δαπάνης. Τώρα, επειδή εκείνο που έχει ουσία όμως είναι ότι αν βλέπω έναν τόπο, ξέρω εγώ και platform system, γιατί ο κύριος τόπος είναι κλειδαράς, ο κύριος τόπος τα τρία αυτά τα τιμολόγια είναι κλειδαράς, η platform system είναι μια εταιρεία η οποία μάλλον έχει σχέση με τα εργαστήρια του Αργαλό. Σειρά του πυρίου ησυχία, Αργαλό. Ο κύριος Πουλάτος, ο κύριος Πουλάτος, δρόματα συνδεδικά, τον δόξο του κόσμου, τον ειδευόμαστε εργαλεία, δρόματα εργαλεία, και οι speak courier είναι οι κάτι μεταφορές του και νέα δεύτερα. Λόγια να εξηγήσω σε τι αφορούν αυτές τις αναπάτες πέρα τα ονόματα των δικαίων. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλει στις άλλες ψηφοφορία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι, η κυρία Δαλασέντρα, ο κύριος Κούπας, ο κύριος Δημάχης, η κυρία Νάνο. Λευκό, ο κύριος Ματής, ο κύριος Βελτός Λευκό. Το θέμα 7 εκδίδεται κατά πλειοψηφία. Θέμα 8. Έκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού κυρίων 2,08 ευρώ που αφορά εξόχληση των ενοικίων για το χώρο που μισθώνει με ο Δήμος μας για τη στέγαση των συμμάχων γυμναστικής του Δήμου Νέας Μύρου, ο κύριος Δήμαρχος. Εδώ θα νομίζω ότι θα αναφέρει, ήταν δύο απορρίξεις, το θέμα της υπηρετικής κυρία Βεβιάρη, κ. Βεβιάρης. Τα αναγκαστικά της βάλαμε τώρα, είναι τα ένα από τα δύο, ένα από τα συνδυακά συμβούλια που έχουμε στην 40-60. Υπάρχουν ερωτήσεις, αντιρρήσεις, τοποθετήσεις. Πάντα είναι για το 10, γιατί στο 11 δεν έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε αυτό. Θέμα 8, ψηφίζω μου. Θέμα 9. Έκριση και διάθεση πίστωση για την προμήθεια αναλωσίων και αναμνηστικών για τεχνικές εκδηλώσεις. Αυτό το θέμα ήταν από τα έκτα της προηγούμενης φοράς, το οποίο ξαναγκάθηκε πλέον για να πάρει να παρέμβει το έχουμε συζητήσει νομίζω. Αφορά αναμνηστικά μετάλλια, αφορά οτιδήποτε δίνει σε αναμνηστικό σε αρχικές εκδηλώσεις. Ποσό. Ποσό. Ποσό είναι 30, δεν θα τα πανηγύρω το ποσό αυτό, έτσι. Ναι. Δεν θα τα πανηγύρω το ποσό, με τέλος του χρόνου θα νομίζω το ποσό θα πανηγύρουμε. Δεν νομίζω να μας πούμε 29, δεν μπορούμε να είναι 900. Λοιπόν, αφήστε να το πληρώσω και για να το θέμα αυτό έχει συζητηθεί που είναι εδώ στην προηγούμενη φορά. Είπε ότι αν είναι ο πολιτικός περιλαμβάνει μέσα νερά, οτιδήποτε χρησιμοποιούμε σε εκδηλώσεις. Θα είναι διάφοροι οι οποίοι θα έχουν προμηθευτές, ο καθένας δεν υπάρχει ένα που να τον προμηθεύει όλα αυτά φυσικά. Θα γίνει γραμμικά στην οικονομική επιτροπή διαδικασία και εδώ και πέρα με τέλος του χρόνου, ό,τι θα πάρει, θα περάσει από τον κωδικό. Η κυρία Χασιμέρη ρώτησε. Τα μυστικά και λοιπά είναι πόσα άτομα έχει φιλοξενία από τον Πινάκη, για πόσα άτομα μιλάμε. Αναμυστικά. Τα μυστικά και η Χασιμέρη είναι από την Αλιάνη που είναι μέσα στα παιδάκια που θα μπει, τα χρήματα, τα ένα κύπελο, δεν έχει να κάνει με τα μυστικά. Δεν καταλαβαίνω, αυτό μιλάω. Πόσο περίπου με τις κοτρέψεις έχει μπει για πόσα. Τώρα, στο γύρο της ενέργειας που κάναμε, ας πούμε, χρησιμοποιήσαμε που ήταν αγαπητά από πέρυσι 600 μπουζάκια. Παρακαλώ στην άλλη που είμαι σε γύρω. Συγγνώμη. Στο γύρο της Νέας Βίλης, για παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε περίπου 650 μπουζάκια και άλλο πόσα μετάλλια. Τα και μπουζάκια και τέτοια όλα μαζί. Ναι, όλα μαζί. Και το ποσό είναι λιγάκι και προκλητικό. Όλα μαζί. Πάμε που μιλάει τώρα. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος μου ερώτησε. Το ποσό που ζητάτε κύριε Αντιδήμαρχε αφορά το έτος 2011. Από εδώ και στο εξής. Και υπολογίζεται ότι στο τελευταίο αυτό πεντάμινο εξάμηνο, πεντάμινο είναι, το 2011, θα χρειαστεί 30.000 ευρώ για όλα αυτά που λέτε. Ήμουν ασαφής κύριε μου, είπα το κωδικό σου, κάθε 30. Δεν μπορούμε να αντίσουμε 23 το κωδικό που κάθε 30. Ανοίγουμε ένα κωδικό με 30 και όταν χρησιμοποιήσουμε, έτσι αλλιώς ο Καλλιγράφης νομίζω και οι διαδικασίες που έχουν πλέον θα έχει τεράστια διαφάνεια. Τώρα περισσότερο από το μισό έτος καλυφθήκατε με την δαπάνη που είχατε κάνει πέρσι. Γιατί κάτι έγιναν, κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις έγιναν από το τάμιο. Το νομικό πρόσωπο του αθλητικού οργανισμού, όπως γνωρίζετε, έκλεισε στις 10 Μαΐου. Μάλιστα.
Άρα, όχι, δεν ξέρω αν ανοίξει στι 10 Μαου. 10 Μαου ήταν η διευθύνση να με οπότε μέχρι τότε λειτουργούσε με του κωδικού του οικονομικού προσώπου. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, Λάρκ. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, μια κουβέντα. Καλά, καλά, θα μου δείξει ο Σαντιμάκο. Και πρέπει να δίνουμε κανένα νερό στους αθλητές και πρέπει να δίνουμε κανένα αναπτυστικό σε αθλητικές εκδηλώσεις όμως τα 30.000 ευρώ και γενικά η σπατάνη σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις καλό να σταματήσει. Είναι το πνεύμα της εποχής, δεν θα έχει ίσως καμία περίπτωση. Θέλω να ξέρετε όμως ότι πέρα από τα αναλώσιμα, τα υπόλοιπα που είναι για τα αναμνηστικά μπορούν και πρέπει να καταργηθούν. Αναμνηστικό είναι και ένα κλαδί ελιάς, ήταν κάποτε. Εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος καμία τέτοιου είδους δαπάνη, διότι πρόκειται για σπατάλης σε τελευταία αναπτύξη. Ο κύριος Κοβελάκης. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να παρακολουθήσω τη σκέψη του κύριου Κούπα. Μόνο που η πείρα όλων μας λέει ότι ο υπερηγμός της σπατάλης δεν γίνεται ποτέ προϋπολογιστικά. Είναι λάθος. Γίνεται πάντοτε απολογιστικά. Δηλαδή θα ακολουθήσω, θα ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Κούπα και θα λάβω υπόψη μου την παρατήρησή του, εάν στον απολογισμό του 2011 αυτό που θα έχει ξοδευτεί θα είναι 28.500. Αλλά αν αυτό που έχει ξοδευτεί είναι 6.730, τότε αμέσως αλλάζει η εικόνα και δεν έχω μία έγκληση για σπατάλη, αλλά έχω ένα έμπαινο προς καλοδιαχείριση και μη σπατάλη. Γιατί θα δείτε στον απολογισμό και στον κατέτος απολογισμό, στο σύνολο των κωδικών που έχουμε εγγράψει, ότι δίπλα απολογιστικά, άλλο είναι ότι δεν έχουμε εξοδέψει τίποτα, άλλο είναι ότι έχουμε εξοδέψει το μισό κωδικό, άλλους κωδικούς δεν τους έχουμε. Άρα θα έλεγα ότι σωστή παρατήρηση προς συμμόρφωση όλων, αλλά η ουσιαστική κριτική γίνεται στο απολογιστικό κομμάτι. Και για να πω ένα παράδειγμα και να κλείσω για να σας κοράσω. Εάν από τον αθλητικό οργανισμό καταρχήν ένας κωδικός που αφορά όλες τις δραστηριότητες του Δήμου, γιατί αυτός ο κωδικός μπορεί να ισχύει τώρα από τον κύριο Συρίγου, αλλά αφορά και μπορεί να αφορά το σύνολο των εκδηλώσεων του Δήμου. Δηλαδή ακόμα από αυτό το κωδικό που να πάρουμε αναπτυστικά, γιατί τώρα θα έρθει μια επίσημη αποστολή του Δήμου, αν θα πάμε εμείς μια επίσημη αποστολή. Δεν λέει κάτι τέτοιο από τον Ιωσήγη. Λέω ότι ο κωδικός θα μπορούσε να είναι και αυτός. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Προσβιώνω με λοιπόν και γραφούμε γιατί είναι για αθλητικά. Και το λέω σε επίπεδο έτους. Εάν ας πούμε υπολογίζεται ότι στις αυλοδιακοπές συμμετέχουν 1.200-1.300 παιδάκια, εάν υπολογίζεται ότι στα καθημερινά προγράμματα του ΟΝΑ, όχι των αυλοδιακοπών, συμμετέχουν άλλα 1.500 παιδάκια, αν υπολογίζεται ότι στο γύρο της Νέας Μύρνης συμμετέχουν 600 άνθρωποι, αν υπολογίζεται ότι στο ποδηλατικό γύρο της Νέας Μύρνης συμμετέχουν άλλοι τόσοι, ή στα διάφορα πρωταθληματάκια που στείνονται στις γειτονιές και στην κεντρική πλατεία που συμμετέχουν παιδιά, μπάσκετ, καμπ, 5x5, 3x3 κτλ. Μπορείτε να δείτε ένα σύνολο συμμετεχών στην δραστηριότητα της αθλητικής άνω των 5.000 κατέτων. Εάν αυτό είναι πραγματικό και δεν είναι παράλογο το νούμερο, αυτό που αφορά το κάθε παιδάκι, ακόμα και στα 30.000, είναι 6-7 ευρώ. Είναι 6-7 ευρώ στο κάθε παιδάκι. Αν σπαταληθεί το σύνολο των 30.000, γιατί αν σπαταληθούν ή ξοδευτούν 20.000 είναι πολύ λιγότερο, και αν ξοδευτούν 17.000 είναι 3 ευρώ το κάθε παιδάκι που συμμετέχει για ένα αναπτυστικό. Για να είμαστε στις σωστές αναλογίες και στην πραγματική αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων. Είμαστε ένας μαζικός Δήμος, είμαστε ένας μεγάλος Δήμος που στα προγράμματα μας συμμετέχουν πάρα πολλά παιδάκια. Το νούμερο ξενίζει και έχει δίκιο αισθητοδός ο κ. Κούπας. Εγώ προσπαθώ να μείνω και να προσβιώσω σε μια πιο πραγματική ίσως βάση και κυρίως προχωρήσει για απολογιστική κριτική και όχι προϋπολογιστική αποτύπωση τόπου. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Υπάρχει κάποια αντίρρηση στο θέμα 9. Με την αρνητική ψήφο της κυρίας Ραζέτα, του κυρίου Δημάκη, του κυρίου Κούπα, της κυρίας Νάνου, του κυρίου Ματή και του κυρίου Βρετού, το θέμα 9 ψηφίζεται για τα πλειοψηφία. Θέμα 10. Ρύθμιση χρεών των πιλετών του ρήτων προς οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
Λέω όμως ότι ο κ. Βεδός είναι νέος δημοτικός
να δει τον απολογισμό, τον υπολογισμό που ψήφισε. Μάλλον δεν ψήφισε, αλλά συμμετείχε στη συζήτησή του. Τότε θα διαπιστώσει ότι από τα κονδύλια του προϋπολογισμού του 2010 που κυκλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, η διπλανή στήλη της έγκρισης στο νέο ποσό εξοδεύτηκε την περασμένη χρονιά μέχρι τις 30/11 του 2009. Και τότε θα με δικαιώσει. Το δεύτερο και ουσιαστική και πολιτική παρατήρηση. Και επιτρέπετε να είμαι λίγο δεικτικό. Στο Δήμο που διοικεί επί 12 χρόνια στην κορυφή της οι δυνάμεις της ανατολικής αριστεράς, εκφραζόμενες στη θέση του Δημάρχου, Δούμου που δεν έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος και μάλλον είμαι σίγουρος ότι το Δούμου του των πραγμάτων θα πάει, κύριε Πρετέ, γιατί δεν έχουμε υπεκτιμούς για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, τους Δήμους τους οποίους λυγούσατε εσείς με πρώτη την ίδια. Και εκεί είναι βέβαιο ότι αποτελεί το πρώτο Δήμο όπου όλο το κράτος ασχοληθεί πώς θα το σώσει. Σε κάθε το γράμμα δεν είστε εδώ. 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 Προσπαθώντας να υπερασπιστώ την πραγματικότητα, δεν τον είδατε πουθενά το Δήμο Νέας Μύρνης. Πουθενά. Ούτε σε αυτούς που χρωστάνε πάνω από το 100%, ούτε σε αυτούς που χρωστάνε πάνω από το 150% των καθηγών τους εσόδων, ούτε σε αυτούς που ανήκουν από το 80 μέχρι το 100, ούτε σε αυτούς που ανήκουν από το 50 έως το 80. Ο Δήμος Νέας Μύρνης πληρώνει ετήσιο το υποχρεωλήσιο που αφορά το 2,3 το τακτικό του εσόδου. Αυτό είναι το βάρος του. Έχοντας ήδη 6 εκατομμύρια στο ταμείο. Λοιπόν, υπερηγούμενος ο Δήμος Νέας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα Δήμος από πλευράς αποτύπωσης οικονομικών μεγεθών και θα το διαπιστώσετε και στον ισολογισμό που έρχεται. Και σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο ισολογισμός που έρχεται για συζήτηση, που πρόσφατα μας δώσαν οι εκδοτοί ερευνητές, παρότι παρουσιάζει 3 εκατομμύρια μείωση το ποσό της τακτικής επιχορήγησης από το κράτος στο Δήμο μας από το 2009 στο 2010, ο Δήμος παραμένει πλεονασματικός. Που σημαίνει ότι ακόμα και την απομείωση από την κρατική επιχορήγηση την ενσωμάτωσε, την λειτουργήσε και δεν έβγαλε ζημιά. Και δεν έβγαλε κάποιο αποθεματικό. Θα παρακαλούσα λοιπόν τις επιμέρους παρατηρήσεις, είναι όλες σεβαστές και αρχικές, αλλά εγώ όταν ακούω υπενημούς και τους ακούω μονίμως, θα απαντάω όσο δεικτικά αισθάνομαι ότι πλήθεται η αξιοπιστία αυτό που λέω τόσο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο ή το έλεγα τόσα χρόνια από εκεί που είναι στην προεκλογική του πράξη. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Μετά, μετά και μετά. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Κούπα, λυπάμαι και λυπάμαι, αλλά δεν πάω εδώ. Για πολλούς να λυπάστε, για λυπάμαι για ένα και μόνο λόγο ότι εδώ υπάρχουν κάποιες οργάνωσες οι οποίοι ζουν σε άλλη διάσταση. Αυτά που είπατε, στην μεταφέρει κάποιος άνθρωπος ο οποίος κατηγόρησε μέχρι το 2 Δημάρχη για παράβαση κατηγόρους. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Και είχε απαντηθεί βέβαια τώρα του κύριου Δήμαρχου και την οικονομική επιτροπή στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας και θα έρθουν και πολύ σύντομα για να πάρει από εκεί για να σας εξηγήσουν τέτοια πράγματα. Τώρα ούτε έντυπα εξαφανιστήκανε, τα λέτε εσείς για επιπτώσεις, για να μην είστε επιπτώσεις. Και δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ για το κόσμο σας. Πάμε την τοποθέτησή σας και θα ήταν καλό από τους φαντασιόμενους να τους επαναφέρετε στην κίνηση. Το κύριο Ζωτήριο, μια που προγραμμάτωση. Μισό λεπτό. Διαβλέπω και στο δοχείο Κουτελάκη που ήταν ψύχρο που μετά την χρονιά ένα στάτους έπρεπε να ρωτήσει τι αναπτύσσουν την προβληματισμό. Και η όλη τοποθέτηση εκφράζει ένα στάτους που έχει πειθό προ την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Που εμείς δεν την αντιμετωπίζουμε. Εκφράζει μια ανησυχία. Ένα το κρατούμε. Και δεύτερον, ο κ. Κουτελάκη που του επιτρέψει μόνο το σεβασμό. Εγώ να πει σε λίγο στο Κοινωνικό Κόμμα Ελλάδα, αλλά μην παριστάνει στι δυνάμει τη Ανατολική Αριστερά η πλειοψηφία η οποία εκφράζει την αντιλαϊκή πολιτική και την προσωπική πολιτική. Ο κ. Τσουλάκη είναι στέγαστο του Πασόκ, δεν είναι τσίμα τη Ανατολική Αριστερά.
Και μετά λοιπόν το μείγμα όλο που εκφράζεται δεξιά και αριστερά είναι μείγμα. Είναι μείγμα, ένα μείγμα, ένα συνοθήλευμα απόψεων προκειμένου να διαχειριστούν το Δήμο. Παρακαλώ, κύριε άμα ανέχουμε στοιχεία, αλλά η ησυχία είναι ανθρώπινο να εκφράζονται. Προς διαφύλαξη του πρόεδρου του Συμβουλίου. Τώρα, όσο για τον κύριο Κουβά, επειδή ήμουν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, συγκέντρωσα το θέμα αυτό, πραγματικά, είναι ακριβώς το ίδιο θέμα που είχε περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Είπαμε εκεί τα φινάδια τα οποία ισχυρίστηκαν ότι είχαν εκεί, ότι βγήκαν από τον οργανισμό Νοτιά ο οποίο ακόμα ήταν σε λειτουργία. Από εκεί και ύστερα τα υπόλοιπα δεν έχουν τίποτα. για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα που τους δίνουμε και τις οποίες τις παίρνουν και τα λοιπά.
μια και τέλο πάντων κάπου στην τελεία είναι σε δυνατότητα δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το επίπεδο που πρέπει να. Είναι στη σελίδα 3 αυτό που σας έχω δώσει.
Το άρθρο 5 λέει πιθανή επιχορήγηση σε περίπτωση που επιχορηγηθεί το παραπάνω πρόγραμμα από τη ΔΕΘΑ, το ποσό της επιχορήγησης θα συνεπισκέπτει το ποσό που θα καταβάλλεται από το Δήμο της Ανατένης. Το άρθρο 6 μια συμπλήρωση, το τρίτο είναι 1-2-3, ο εκπρόσωπος του Δήμου Καλυθέας θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλυθέας. Στο άρθρο 7, στην ίδια σελίδα 4, υπάρχει μια συμπλήρωση στο ΓΑΜΑ, που λέει όπως επίσης συντάσσει και επιθέσει για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος. Στο ΓΑΜΑ, τη δεύτερη γραμμή λέει όπως επίσης συντάσσει. Υποχρεούται να διαθέτει στο Δήμο Νέας Σμύρνης ένα ψηφοδέλτιο
εμείς υπογράφουμε τη σύμβαση και αυτοί που μας φέρουν τα άτομα, όπως και στη δημοτική επιχείρηση. Δηλαδή από κάτω ένα νοσηλευτή και δύο οικογενειακές βοηθούς. Εμείς δεν έχουμε δηλαδή λόγο υπογράφουμε μία σύμβαση και μας φέρουν αυτοί που θέλουν. Μπορεί δηλαδή να τα φέρουν και από τα ΜΚΟ, δηλαδή, έτσι, με τα παιδιά μου. Κύριε Διακοβάκη. Κύριε συναδελφοί, αυτό το πρόγραμμα είναι από το 2003 επιχορηγούμενο και διεκτελεόμενο από την δημοτική επιχείρηση πάλι με την ερήσια βασή προγραμματική. Από το 2008 ήρθε η καινούργια νομοθεσία που έλεγε ότι θα αλλάξουν αυτές οι υποθέσεις και το 2011 τον Γενάρη μας είπαν ότι σταματάει οριστικά η επιχορήγηση και ξεκινάει από το 2011 και μετά η προγραμματική σύμβαση να ισχύει με τις νέες υποθέσεις που είναι βασικά επιχορηγούμενο πρόγραμμα για τους ανέργους. Που σημαίνει ότι αντί να επιχορηγήσουμε τους ανέργους, επιχορηγούν μέσω αυτού του προγράμματος για κάθε ηλικιωμένο βρίσκεται στο περιβάλλον του ανέργου με 2.000 ευρώ το χρόνο. Όταν έγινε αυτό, καταρχήν τα 60 είναι σε μόνιμη βάση τα 60 άτομα, ενώ κανονικά το πρόγραμμα που απασχολεί ένα κοινωνικό λειτουργό και δύο οικιακούς βοηθούς και ένα νοσηλευτή με βάση τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άλλου του σημερινού προγράμματος και αυτού δηλαδή είναι τις νέες προϋποθέσεις, αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο 25 άτομα. Ενισχύσαμε εμείς με δικές μας δυνάμεις, με δύο ακόμη οικιακούς βοηθούς και έναν ακόμη νοσηλευτή και τα 25 άτομα τα φτάσαμε στα 60. Με συμπλήρωμα κάποια άτομα με λιγότερες επισκέψεις να φτάνουν και στα 85. Σήμερα, έτσι όπως καλούμαστε να υλοποιήσουμε με τις νέες προϋποθέσεις, καταρχήν το νέο πρόγραμμα, παρόλο ότι απευθυνθήκαμε στον ΟΑΕΚ να μας δώσει στοιχεία για να μπορούμε να απευθυνθούμε, γιατί ελέγξαμε τους εξυπηρετούμενους τους δικούς μας και δεν βρέθηκε κανένας να έχει στο περιβάλλον του έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε τα 15 άτομα που είναι το μήνυμο για να δοθεί επιχορήγηση με τη μορφή τη καινούργια. Εμείς δεν βρήκαμε κανέναν, ζητήσαμε από τον ΟΑΕ με βάση τα στοιχεία και τα κοινωνικά ιστορικά που ήταν. Ζητήσαμε από τον ΟΑΕ, μας είπε δεν μπορούμε να σας δώσουμε αυτά και προσωπικά δεδομένα. Ψάξαμε από τους δικούς μας ανέργους που ζητήσαμε την απαλλαγή των δημοτικών τελών, όπως ξέρετε, οι μακροχρόνιοι άνεργοι, αλλά το ζητούμενο είναι, ακόμη και αν βρεθούν, εμείς θέλουμε να καλύψουμε τους ήδη εξυπηρετούμενους, που δεν υπάρχει κανένα υποστηρικτικό περιβάλλον ώστε να συγκεντρώσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις και να επιχορηγηθούν. Μπροστά σε αυτή την ανάγκη και κάνοντας και καταγγελία απέναντι και στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε όποιο ακόμη φορέα, ότι δεν είναι δυνατόν να βάζει με τη μορφή επιχορήγησης ανέργων αυτά τα προγράμματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς η δεκαετής πείρα περίπου δείχνει ότι δεν έχουμε φτάσει να πάμε στο υποστηρικτικό περιβάλλον των ανέργων, αλλά καλύπτουμε τους εντελώς, μα εντελώς μοναχικούς νευροκύρωτα υγείας και οικονομικά προβλήματα. Τι να τους κάνουμε αυτούς τους 60 που μετά από εμάς ούτε το φως του ήλιου δεν μπορεί να μπει. Αυτή την έννοια λοιπόν ψάξαμε να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτούς τους ήδη εξυπηρετούμενους. Και βρήκαμε με τη βοήθεια και της δημοτικής επιχείρησης, δεν παίρνουμε καινούργια άτομα. Αυτό αναδρομικά έτσι θέλω, το λέω πολύ γράφεται. Γράφεται είναι η σχέση του από την επομένη, από άλλη. Από πρώτο χρόνο, αλλά επί της ουσίας είναι για όλο τον χρόνο. Άρα ισχύουν και οι αμοιβές αυτές που γράφαμε στο προηγούμενο, απλώς δεν το αναφέρουμε εδώ, γιατί ήδη έχουν πληρωθεί άνθρωποι μέχρι τώρα από τη δημοτική επιχείρηση, δεν ισχύει καμία επιχορήγηση για αυτά τα προγράμματα που τρέχανε μέχρι σήμερα και φανταστείτε ότι εμάς τρέχει ένα πρόγραμμα, ενώ στην δημοτική επιχείρηση θα
μέχρι τη λήξη του 2011 και με την υποχρέωση, άσχετο με το προσωπικό, καλείται να παρακολουθεί στο σύνολο των προγραμμάτων σε επίπεδο κοινωνικού λειτουργού, λέει, και ψυχολόγου. Το αυτό καθιερωθεί το πρόγραμμα της Νέας Μήνης έχει δύο οικιακούς βοηθούς, έναν νοσηλευτή και ένα κοινωνικό λειτουργό. Αυτό το λύσει ο κανόνας, το νόμος. Εμείς το ενισχύουμε και πάλι, γιατί σας είπα, δεν φτάνουμε. Φτάνεστε εσύ δεν έχει ανάγκη. Εμείς δεν έχουμε λοιπόν να εγκρίνουμε, δεν μας αρέσει που δίνουμε τόσα λεφτά, πιθανόν θα χρειαστεί να ενισχύσουμε από το κύριο 12 κι άλλο, αλλά δεν υπάρχει καμία άλλη λύση αυτή τη στιγμή και σας είπα και με τη διαμαρτυρία. Την έγραφη προς τα Υπουργεία για το άτυπο, το άστοχο μετάφραση ενός προγράμματος που αφορούσε αυτή την ομάδα σε ένα κρίσιμη χρονική περίοδο που βάλετε οι ευπαθείς ομάδες να βρεθεί το Δήμος Νέας Μήνης να μην δίνεται να συμπαρασταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πέρα από τις διαμαρτυρίες που πέσατε πέρα από την αγανάκτηση και την έγγραφη και την όπως θέλετε, πρέπει αυτό το πρόβλημα να διαλυθεί. Το θέλαμε, το είχαμε πριν από την αρχή να είναι ενημερής, άλλη άποψη είχε υποδηθεί και σε θέση όμως με την παρέμβαση και της Επιτρόπου, γίνεται τριμερής γιατί έτσι πρέπει να γίνει και με τους όρους που γράφουν σε αυτή την προγραμματική σύλληψη. Υπάρχει αντίρρηση στο θέμα του Γαλλία. Και δεν μου αρκεί εμένα ένα υπηρεσιακό έγγραφο που να λέει παιδιά δεν το κάνετε καλά.
διαδικασίες, τις διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί, αν θέλετε, σε επίπεδο θεσμικών οργάνων του Δήμου, που να λέει ότι δεν γίνεται με αυτή την ιστορία όταν κάποιοι σε αυτή την κοινωνία βάζουν ζήτημα και λέγονται θα μείνουν μέσα στο άλλο. Ένα πιστοχέρι. Δεύτερο όμως, επειδή σωστό είναι να κρίνουν τα πράγματα επί του αποτελέσματος. Έστω με αυτόν τον τρόπο, τον προβληματικό, τον λίγο ψεύτικο κτλ. Η εικόνα σε όλη την Ελλάδα δεν είναι η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής ανθρώπων με αυτούς τους όρους στα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα δεν είναι 0%, ούτε 5%, ούτε 10%. Η Νέα Φρύνη είναι ένας από τους 5-10 δήμους, διορθώστε με αν κάνω λάθος, που αποτύχανε να βρουν χρήματα, να εντάξουν τους ανθρώπους τους στο ΕΣΠΑ. Η εικόνα είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης των 80% πολλές φορές. Αυτό έχει να κάνει φυσικά και από περιοχή σε περιοχή. Σε κάποιες περιοχές το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας είναι πιο λιγότερο. Αλλά όταν σας λέω ότι κάπου φτάνει το 80% και το 90%, μπορώ να φανταστώ ότι παντού φτάνει όπως μπορεί το 90%. Βρίσκεται στο οικογενειακό περιβάλλον των ανθρώπων των ίδιων φαινομένων. Βρίσκονται άνθρωποι που έχουν ζήτημα ανεργίας. Και το πρόγραμμα, επειδή ακριβώς έχει φτιαχτεί για τους λόγους που έχουμε πει με αυτόν τον τρόπο, δεν απαιτεί να είναι το παιδί σου ο άνεργος. Μπορεί να είναι και γονός σου, μπορεί να είναι αριθμό σου, μπορεί να είναι και συνειφάδα σου, η οποία θα κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ότι σε φροντίζει και είναι άνεργη κτλ. Απαιτεί όμως ένα κυνήγι, όπως σας είπα εδώ, και έχω και ένα χαρτί της περιφέρειας Αττικής που καλεί τους Δήμους να το κυνηγήσουν και να μην το βάλουν στον αυτόματο πιλότο. Δεν ξέρω αν. Μου κάνει φοβερή εντύπωση καταρχάς ότι με αυτή την κοινωνική πραγματικότητα που έχουμε σήμερα, από αυτούς τους 80 τους ανθρώπους, κανέναν δεν έχει στο περιβάλλον του, κανέναν άνεργο άνθρωπο. Εγώ μιλώντας με την κοινοφιλία Χίξης της Καλυθέας, έμαθα και κάτι, δεν ξέρω αν έχουν μεταφέρει σωστά, ότι υπήρξε και μια νοοτροπία που δείχνει λίγο κατά γνώμη μου λάθος, ότι δεν κυνηγήθηκαν τα πράγματα δηλαδή όσο έπρεπε, η οποία έλεγε ότι εμείς ενημερώνουμε τους ωφελούμενους, τους ηλικιωμένους που είναι στο πρόγραμμα και αν αυτοί ενδιαφέρονται, θα τρέξουν να μας φέρουν τα χαρτιά και ο καθένας μόνος θα τα καταθέσει. Και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τρέχει, τον παίρνει, όπως τον παίρνει και τον πηγαίνει στο ΙΚΑ και τον πηγαίνει στο γιατρό, τον παίρνει, θα πάει και με τον γονό του στον ΟΑΕΔ να φέρει το χαρτί, να γίνει αυτό συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά και τα καταθέτει από κοινού. Άκουσα αυτό που είπα ότι υπάρχει ένα όριο 15 ατόμων για να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα. Δεν το γνωρίζω, η αλήθεια είναι, αλλά έχω δει στα αποτελέσματα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα τη ΕΕΤΑ προγράμματα σε δήμους που έχουν 3 άτομα μέσα, 5 άτομα μέσα. Και 5 εργαζόμενους. Δεν ξέρω πόσοι εργαζόμενοι. 15 είναι για τους εργαζόμενους. Αλλά λέω ότι, ότι δεν μας εμπόδιζε κανένας, επειδή δόθηκε αυτή η αίσθηση ότι εφόσον δεν βρήκαμε 15, δεν μπορέσαμε να καταθέσουμε ούτε για τους 5 που βρήκαμε. Καμία αντίρρηση και να τα ξαναπαντήσουμε για να τα κάνουμε μια άκρη. Λέω λοιπόν ότι θεωρώ ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα ότι δεν το διαχειριστήκαμε το πράγμα σωστά. Είναι δεδομένο και εγώ πρώτος τον κακό τρόπο με τον οποίο έχουν στηθεί αυτά τα προγράμματα. Τρίτο στοιχείο προβληματικό. Το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος μάλλον, με εγκύκλιο που έστειλε στην αρχή του χρόνου στις 31-32, ζητούσε από τους Δήμους, από τα πολίτες τους, να παραδίνουν τις συμβάσεις των εργαζομένων μέχρι να υπάρξουν η ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. Άρα ουσιαστικά, και αυτό θα χρηματοδοτούνταν από εθνικούς πόρους. Σήμερα φέρνει πάλι μια εγκύκλιο, πολλοί την ερμηνεύουν πώς θα δοθεί αυτή η εθνική χρηματοδότηση για το εξάμεινο. Πολλοί την ερμηνεύουν ότι επιτρέπει να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους για το πρώτο εξάμεινο, που κανένας δεν μπορούσε να μιλήσει στο ΕΣΠΑ έτσι κι αλλιώς. Να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους μόνο όσοι καταφέρουν να μιλήσουν στο ΕΣΠΑ. Άρα και εκεί μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, αν κάνουμε αυτή την ερμηνεία. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε στην ουσιαστική ερμηνεία, αλλά αν κάνουμε αυτή την ερμηνεία, κακώς δεν μπορούσαμε να βρούμε έστω 1, 2, 5 ανθρώπους να τους βάλουμε και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα χρήματα του πρώτου εξαμήνου. Δηλαδή 40.000 από τις 80, αν μη και άλλο. Και να επισημάνω επίσης ότι συζητάμε, έτσι, αν αυτό που λέω ισχύει και μπορούσαν να βρεθούν για έναν αριθμό ανθρώπων, ξέρω από τους 85 ανθρώπους, για τους 70, για τους 60, για τους 50, να βρεθούν αυτά τα δικαιολογητικά, για κάθε έναν από αυτούς είναι 2.000 ευρώ που είπε η κυρία Κουβάκη, μείον 10% έκπτωση που κάνει ο κάθε φορέας, 1.800 υπολογίστε. Ας πούμε, 70 άτομα επί 1.800 είναι 126.000. 50 άτομα επί 1.800 είναι ο προσδορισμός που συζητάμε.
σήμερα. Άμα τα βρείτε, ναι, αλλά ξέρω, γνωρίζω όλους τους Δήμους της Ελλάδας που τα βρείτε, μου κάνει. Είναι πρόθεση. Δεν ξέρω, Μαρίνα, λέω, μου κάνει εντύπωση. Λέω λοιπόν, ότι εγώ βλέπω δύο. Κάτι τέτοιο φορέ στην Ευρύ 25. Ναι, εντάξει. Και εξηγώ, εγώ μιλώντας με τον υπεύθυνο λοιπόν της Καλυθέας και τον βοήθεια στο σπίτι, μου είπε ο άνθρωπος, δεν τα ψάξαμε. Οι πολιτικοί μας είπανε ότι αυτά είναι τα δικαιολογητικά, πάρτε τα, ενημερώνουμε τους δικαιούχους και όποιος ενδιαφέρεται μας τα φέρει από μόνος. Ενώ σε άλλα βοήθεια στο σπίτι που γνωρίζω, σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, οι άνθρωποι πήγανε, τρέξανε, τα κυνηγήσανε, ξαναπήγανε, τους έκοψε τα μισά η ΕΤΑ, ξαναμαζέψανε τα ίδια χαρτιά, ξανακάνανε συνάντηση, ξαναπεράσανε τα λεφτά. Δεν λέω ότι είναι σωστή διαδικασία. Αλλά λέω ότι καταφέρανε κάτι. Εγώ βλέπω δύο εκλογές. Και είμαι διατεθειμένος να πάμε με οποιαδήποτε από τις δύο. Και από αυτούς τους όρους προφανώς στηρίζω και ψηφίζω το κείμενο. Η πρώτη είναι, ή αναγνωρίζουμε ότι από κακή εκτίμηση δεν κινηθήκαμε με τον εντατικό τρόπο που έπρεπε για να συγκεντρωθούν αυτά τα έγγραφα κτλ. Οπότε οφείλουμε ως Δήμος να πούμε και να ενημερώσουμε τους Δημότες και να πούμε ότι παιδιά, εντάξει, ανθρώπινα τα λάθη που υπάρχουν και πολλές φορές μπορεί να γίνει μια κακή εκτίμηση, μια δυσλειτουργία κτλ. Δεν καταφέραμε. Είμαστε ας πούμε στο μικρό ποσοστό των Δήμων σε όλη την Ελλάδα, αυτό το 1, 2, 3, 5% δεν ξέρω πόσο είναι σε όλη την Ελλάδα που δεν κατάφερε να εντάξει το βοήθεια στο σπίτι που είχε στο στιγματοδότηση του ΕΣΠΑ, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη και πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, εάν... Από τους πίνακες που έχει εκδώσει η ΕΤΑ και πάνω στο site της. Το δεύτερο είναι, εάν με βάση την εκδοχή που έδωσε η κυρία Ιακωβάκη, ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά μοναχικοί, πραγματικά δεν έχουν κανέναν αντικείρο τους κτλ. Τότε νομίζω ότι οφείλουμε καλύπτοντάς τους, όχι μόνο να κάνουμε ένα υπηρεσιακό έγγραφο, αλλά να κάνουμε μια δημόσια ανακοίνωση που να καταγγέλει την ελληνική κυβέρνηση και με τον τρόπο που έβαλε το πρόγραμμα η κυρία Κατσέλη, που ήταν τότε υπουργός, και η ελληνική κυβέρνηση είπε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι θα συνεχιστεί το βοήθεια στο σπίτι, πετάει στον δρόμο 80 τόσους ανθρώπους. Ευτυχώς που ο Δήμος Νέας Μήνης έχει τα χρήματα και την ευαισθησία να τους καλύψει από μόνος του, αλλά ντροπή τους. Και εν πάση περιπτώσει, απαιτούμε αυτό το πρώτο εξάμεινο που δεσμευτήκανε ότι θα το δώσουμε, και εκείνοι με την εγκύκλειό του στο Υπουργείο Εσωτερικών δώσανε παράταση στις συμβάσεις, να το πληρώσουν άνευ. Πέρα από το όσο ακουστήκατε και από την κυρία Ιακωβάκη και από τους καλεκτικούς συναδέλφους, εμείς δεν αναπορμούμε την ευαισθησία και θεωρούμε πως όλοι εδώ μέσα, τουλάχιστον για την ευπαθή αυτή η ομάδα των συμπολιτών μας και των συναδέλφων μας, έχουμε τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία, μια και είναι άνθρωποι που ζουν δίπλα μας, που συμπορεύονται και που ζητάμε την ψήφο όταν έρχεται η ώρα, που του ζητάμε τη βοήθεια την πολλαπλή, προκειμένου εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και την πολιτική και το οποιαδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι βοήθεια στο σπίτι σημαντικό θεσμό κοινωνικής πολιτικής. Διότι πραγματικά ο θεσμός αυτός θα έπρεπε να ενισχυθεί μέσα από την διεκδίκηση των Δήμων και των Δημοτικών Συμβουλίων σε όλη την Ελλάδα και στο Δήμο μας, προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αποκτήσει μόνιμη κρατική χρηματοδότηση, γιατί είναι θεσμός που ανάγεται στις μόνιμες κοινωνικές δομές και υποδομές και έχει να κάνει με το μέλλον της κοινωνίας και με την κοινωνική συνοχή όπως είναι η πολύ και ανατολική και πάλι ο ορθόδοξη. Με την έννοια λοιπόν αυτή, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο, να ο Δήμος Νέας Μήνης πήγαινε και δεν είχε, ήταν Δήμος Νίκαιας και τον κύριο Κελάκη, που είναι διαφορετική, απλώς κάνω και παράδειγμα για να φτάσω στην πολιτική προσέγγιση, και δεν είχε τις 80.000 ευρώ για να δώσει αυτή τη στιγμή στους συνανθρώπους μας, δεν θα είχαμε βοήθεια στο σπίτι, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Γιατί όταν ψηφιζόταν ο προϋπολογισμό στην αρχή του έτους, είπαμε σαν Λαϊκή Συσπήρωση και σαν Κομμουνιστές Σύμβουλοι, ότι στις επιδιώξεις του Καλλικράτη είναι να καταργηθεί η κοινωνική πολιτική η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από τους Δήμους, να συμπληρωθεί και όλο αυτό να μεταφερθεί στις πλάτες των ιδιωτών με τον Α ή τα τρόπο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το εξάμεινο που πέρασε ήδη αυτό υλοποιήθηκε και αν ο Δήμος λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν είχε τις 80.000, σημαίνει πως το πρόγραμμα αυτό για τις 85 μας συμπολίτες, παρά την καλή θέληση της κυρίας Ιακωβάκη και του Δημάρχου, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Και σε αυτά τα θέματα για να θυμίζω, εμένα το διαφορετικά το Πάσχα, με την κυρία Ιακωβάκη,
για να τα αποκριθούμε στην κοινωνική πολιτική και την κοινωνική τη ΕΠΑ για αυτά τα θέματα δεν χρειάζονται αποφάσει που δημιουργήσουν του Υπουργείου και ούτε αυτονόητε οι θέσει απέναντι στην ευαισθησία των κοινωνικών και των συμπολιτών μα. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να διεκδικηθεί είναι όχι από την καταγγελία που έκανε η αντιδήμαρχο προ την πολιτεία για την χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, αλλά η διεκδικητική παρουσία του Δήμου, γιατί το επόμενο χρόνο, μιλάω για το 2012, που θα αρχίσουν να σωρεύονται και άλλα κόστη στη λειτουργία των Δήμων, να συρρυκνώνονται οι χρηματικές υποχρεωθήσεις και να καταργούνται, δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα μέσα από καμία διαδικασία και αν επιδιωχθεί. Με την έννοια αυτή, ένα, σαν να έχει συσπήρωση. Εμείς θα ψηφίσουμε αυτή την πρόταση, γιατί θέλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτά που λέμε και στους υπολίτες τους. Θεωρούμε ότι δεν αναπτύσσεται η διεκδίκηση και η αγωνιστικότητα που πρέπει να αναπτυχθεί και σε επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου και στην κοινωνία να γίνουν γνωστές αυτές οι πολιτικές, προκειμένου και σε συνέχεια να μέσω του κ. Πάτρος να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας και οι κάτοικοι της πόλης τι συμβαίνει με αυτά τα προγράμματα, αλλά και δεύτερον να καταδεικνύεται το αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής πολιτικής σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής που έχει να κάνει με το Δήμο και με αυτές τις επιπαθείς ομάδες. Με τη λένια αυτή δεν θα σταθώ εγώ και στα θέματα των πώς κατανέμονται τα ποσά. Αυτή τη στιγμή είναι επιφανερό πώς πληρώνουμε όλο το 2011 από τη 1η μέχρι την 11η, δηλαδή και το εξάμεινο που πέρασε και που θα έπρεπε να έχει κληθεί από άλλους. Δεύτερον, δεν διεκδικούμε την επέκταση και τη μονιμοποίηση αυτού του προγράμματος μέσα από κρατική επιχορήγηση και διεκδίκηση χρηματοδότηση που δικαιούνται οι Δήμοι. Και εδώ αποδεικνύεται η αντιλαϊκή κοινωνική πολιτική του καθιστράτη. Και τρίτον, δεν ασχολούμαστε με αυτούς οι οποίοι υλοποιούν τους εργαζόμενους δηλαδή σε αυτά τα προγράμματα, προκειμένου να αποκτήσουν μόνιμη και σταθερή δουλειά και απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μια και το πρόγραμμα αυτό είναι βέβαιο πως είναι ένα μόνιμο και συνεχές πρόγραμμα, γιατί δεν θα πάψουν ποτέ να εκλείπουν αυτές οι ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας. Άρα και λοιπόν, θέλουμε εδώ να είμαστε Δήμος που διεκδικεί, ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης και αντιτάσσεται και παλεύει όλος μαζί. Αυτό ή για αυτή είναι η προσπάθεια όλων να συνεισφέρουμε στην μία πρόταση απέναντι στην εγκαιρμένη αντιλαϊκή πολιτική που θα έρθει να συνθλίψει όλη τη στοιχειώδη κοινωνική πολιτική και σε επίπεδο ακόμα και ενός οικονομικά έργου του Δήμου όπως θέλουμε να είμαστε η νέα στιγμή. Το κ. Κουμεράκης. Κυρία Ιακωβάκη. Απλά σε μερικά σχόλια πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Πάντος. Κύριε Πάντο, να σας πω, ακόμα και αν βρεθεί να έχουμε νέα άτομα με υποστηρικτικό περιβάλλον μέλος, σκέφτομαι πολύ σοβαρά και θα το φέρω το θέμα εδώ. Διότι όταν σταματήσει να είναι άνεργος, λέω εγώ, τι το κάνω τον ηλικιωμένο, τον γυρίζω πίσω πακέτο. Υπάρχουν δηλαδή κοινωνικά ζητήματα, τα οποία η οποία λέει ότι όπως αναλάβαμε τα 60 άτομα, τα οποία υπάρχουν και το οποίο υπάρχει κοινωνικό ιστορικό, πώς το εννοείτε εσείς ότι δεν το ψάξατε. Όταν παίρνουμε και εντάσσουμε έναν άνθρωπο τέτοιο στο πρόγραμμα, πρέπει να έχουμε πλήρες κοινωνικό ιστορικό, που σημαίνει ότι έχουμε ελέγξει τα πάντα. Μην μας καταλογίζετε λοιπόν ότι υπάρχει μια μέρια καθυστέρηση κλπ. Σας διαβεβαιώ ότι από την εποχή που είχε πρώτη φέτος, από τη στιγμή που το διαφημίσατε ως τέτοιο, εγώ είχα το μυαλό μου, όχι να πάρω καινούς τους εξυπηρετούμενους. Γιατί σας είπα και πάλι, το καινούριο εξυπηρετούμενο, αν έχω τώρα ένα πρόβλημα να το κρατήσω, θέλω 10 προβλήματα των επόμενων. Άρα, δεν είναι λοιπόν ότι το κοινωνικό ιστορικό δεν μας κατευθύνει. Και να κατευθύνει και μας κατευθύνει. Όμως δεν υπάρχει, και να σας πω και κάτι, αυτή η τροποποίηση, ας είναι και γνωστός με γνωστού ο άνεργος, αυτό που είχε τελευταία, αυτό που υπήρχε ως νομοθέτημα ήταν πρώτου βαθμού συγκοινίας. Παιδί δηλαδή. Και ρωτώ εγώ, λέτε να είχατε παιδιά αυτοί οι άνθρωποι και εμείς να μην το ξέρανε. Και τι άνευ, όταν έχουμε δημοσιεύσει απαλλαγή δημοτικών μελών που το ελέγξαμε και εκεί. Για να μην δούμε αν υπάρχει. Ύστερα, έχουμε οργανωμένη κρίση.
διαδικασία κοινωνική, η οποία είναι απλήτως εναρμονισμένη με τους κοινωνικούς λειτουργούς των κατοί. Έχουμε μία εικόνα περίπου στο 90% της κατάστασης που επικρατεί σε επίπεδο, δεν λέω 100% γιατί έρχεται και φεύγει κόσμος. Δεν μας έχει αφήσει λοιπόν να παίξουν. Αλλά το να πάρω 1.800 ευρώ εγώ για έναν άνθρωπο που αύριο θα το κόψουν και δεν θα πουλήσει τους 60-65 εξυπηρετούμενους που έχω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να κάνω τίποτε και δεν μπορώ να πειραματίζομαι στη δυστυχία αυτών των ανθρώπων. Το δεύτερο και το τελευταίο μάθημα. Μιλάτε συνέχεια και εντάξει, τα έχουμε περάσει αυτά, τα κατηστήρες και τα κατηστήρες κλπ. Όμως, τα λόγια είναι λόγια. Και τα μακαρόνια είναι φαΐ, λένε στην Κύπρο. Εμείς έπρεπε να δράσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Τις κατηστήρες εκεί που έπρεπε να κάνουμε, οι άνθρωποι που εξυπηρετούνται και δημοσιοποιούνται και δεν δημοσιοποιούνται. Δεν ξέρουμε τι περίπτωσες όλοι που εξυπηρετούνται αλλά και αυτοί το κρατή, τι δυσκολίες αντιμετωπίζει η κοινωνία καταρχήν όλοι απέναντι σε ένα, όπως το λέτε, μνημόνιο το οποίο συνεχώς θα αυξάνει τα προβλήματα. Αλλά αυτά είναι καινούργια πράγματα. Και άμα τα καταγγείλω εγώ και ικανοποιήσω το δικό σας αίσθημα, έχω λύσει το πρόβλημα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό να γίνονται κοινωνός η πολιτεία και οι πολίτες της, αλλά πρωτίστως με ενδιαφέρει να ανοίγω την πόρτα που άνοιγε. Και αν μπορώ να την κάνω και παραπάνω, θα την κάνω. Σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη οποιαδήποτε ευκαιρία. Αλλά μην μου λέτε τώρα ότι αν διεκδικήσω εγώ το πρώτο εξάμεινο, κάποιος θα μου το δώσει. Ξέρετε πόσα λεφτά κάνουν οι Δήμοι από αυτή την ιστορία που γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, εγώ λέω να το πούμε και να το φωνάξουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κύριε Πετέ. Δεν φοβόμαστε τίποτε, γιατί εμείς είμαστε αυτοδιοικητικοί. Με όλο το συγγνώμη, το 12 βλέπετε να υλοποιείται αυτό το πρόβλημα. Αλλά ούτε ότι μας λείπει λοιπόν το ενδιαφέρον, τα παιδιά δείξαμε, ούτε διαφορία, ούτε και πότε δεν φτάσαμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Με τους όρους που θέλει να ενταχθεί, δεν θα το δεχτώ. Αν είναι το δεχτώ, θα το φέρω εδώ. Και να μου πείτε μετά από το δεκάμινο ή το δωδεκάμινο, τι θα κάνω αυτούς τους ηλικιωμένους εξυπηρετούμενους. Αυτό από την εμπειρία που έχετε αποκτήσει, βλέπετε το 2012 να καταφέρουμε να διατηρήσουμε το πρόβλημα αυτό. Αν θα καταφέρουμε σαν Δήμος να έχουμε το 2012 τη βοήθεια στο σπίτι. Το βοήθεια στο σπίτι θα το έχουμε όπως και να είναι τα πράγματα στο Δήμο Νέας Δήμος. Όχι μόνο το 2012. Όσο είναι η δημοτική αρχή αυτή, δεν πρόκειται να εγκαταλειφθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τον τρόπο εδώ μέσα θα τον αποφασίσουμε κάθε φορά. Όχι, καταρχάς, εγώ δέχομαι την διαβεβαίωση της κυρίας Ιακουβάκη ότι ό,τι ήταν δεχτό να γίνει έγινε. Δεν θεωρώ ότι είναι ασήμαντη η ενημέρωση της κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία στη Νέα Σμύρνη έχει καταλάβει και καταλαβαίνει από τον τρόπο που διατυπώθηκε σήμερα εδώ εισηγητικά η απόφαση ότι το βοήθεια στο σπίτι θα το δει να συνεχίζεται. Δεν χρηματοδοτείται από το ελληνικό κράτος. Κάποιος πρέπει να της το πει. Δεν νομίζω ότι ούτε η Δημοτική Σύμβουλη εδώ το είχαν καταλάβει και να κάνουν την κουβέντα. Νομίζαμε ίσως ότι είναι μια διαδικαστική συνεισφορά σε ένα πρόγραμμα. Δεν είχαμε καταλάβει πώς το κόψαμε. Δεύτερο, θα το κλείσω γιατί να κάνω. Είναι ίσως το πιο σοβαρό ζήτημα της σημερινής ημέρας. Δεύτερο, δεν είναι ακριβές και αυτό να το γνωρίζουμε τουλάχιστον. Και ξαναλέω ότι θα τους καλύψουμε αυτούς τους ανθρώπους και χαίρομαι πάρα πολύ για τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι και του χρόνου και του παραχρόνου θα συνεχίσει να τους καλύπτει. Δεν είναι ακριβές ότι αν βάζαμε καινούργιους εξυπηρετούμενους στο πρόγραμμα, αυτό θα έκανε πειραματισμό με τη δυστυχία των παλιών ή δεν θα έλυνε το πρόβλημα των παλιών. Θα το έλυνε. Αν είχαμε βάλει 40 καινούργιους εξυπηρετούμενους ή επιδοτούμενους, θα είχαμε πάρει κάποια χρήματα που θα μας επιτρέψουν.
τέλος. Δεν καταλάβατε τι λέω. Θα τα συζητήσω. Εάν δεν καταλαβαίνει η αρμόδια δηλήματος, θα το ξαναπώ. Να το ξαναπώ. Εάν είχαμε βάλει 40 καινούργια άτομα στο πρόγραμμα, θα είχαμε 80.000 έσοδα από το ΕΣΜΑ. Αυτά τα 80.000 έσοδα θα είχαμε προσλάβει αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά και όπως σε όλα τα προγράμματα που είναι στο σπίτι, οι άνθρωποι που προσλαμβάνουν δεν καλύπτουν μόνο τις ανάγκες των ανθρώπων που είναι στο ΕΣΠΑ, αλλά καλύπτουν και τις ανάγκες των υπολείπων που είναι μοναχικοί κτλ. Πιθανό να χρειαζόταν να του δάνουμε και εμείς κάτι να βάλουμε δύο άτομα παραπάνω. Αν μπορούσα, δεν πρέπει να το κάνετε, κύριε Ιακωβάκη, πρώτα απ' όλα αν υπάρχουν, δεν πρέπει να το κάνουμε για την κατάσταση. Σας παρακαλώ. Αντίθετα με ό,τι φαίνεται να υποστηρίζετε, η καταγγελία δεν ήταν παραδεκτική με τη λύση, επειδή ακούστηκε ότι εγώ προτιμάω, προτιμάνε κάποιοι αντί να καταγγέλουν να λύνουν, εγώ προτιμάω και να λύσουμε και να καταγγείλουμε. Όπου χρειάζεται και να πούμε ότι βλέπω δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή η κυρία Ιακωβάκη λέει με αυτούς τους όρους, εγώ δεν θέλω να βάλω τους ηλικιωμένους στο ΕΣΠΑ. Αλλά δεν έχει το ίδιο πρόβλημα να βάλει τους νέους άνθρωπους στην ομελή εργασία με κατάπτυση του όρου. Και αυτό δείχνει ότι το πιστεύω δεν είναι. Η πρότασή μας λοιπόν, κύριε Πάντο, πρότασή μας, την κάνουμε την πρόταση. Πάμε λοιπόν. Έχετε την ταχύτητα των χρόνων της έφερε της χρονολογίας. Μιλάμε 12 λεπτά, τώρα 20 λεπτά που έχουμε. 50 λεπτά μόνο σας. Όταν για το θέμα μόνο, πρέπει να φάμε μόνο μία ώρα. Τι να κάνουμε, επειδή είπαμε κάτι για το δίκαιο, επειδή ήταν σε σώμα το δίκαιο, δεν το κάνουμε. Και δεν ήθελε να βρει ένα ουσιαστικό. Παρακαλώ πολύ σοφορία, τίποτα να σκάλε και ειδική σε ειδική στο πρόγραμμα. Έχω καταθέσει ένα σύντομο πρόγραμμα. Πάμε στη σοφορία. Δεν είναι σημαντικό η ειδική να κάνουμε τα θέματα. Τα προγράμματα. Απάντησε απλώ η κυρία Ιακωβάκη, προχωράμε στην έλεγχο. Δεν θέλουμε 80.000 να μα δώσουν. Παρακαλώ σοφορία. Θέλουμε να μα δώσουν. Κατέθεσα πρόταση. Διαφορετική. Ο κύριος Πάντος την πρότασή του. Άλλος με την πρόταση του κύριου Πάντου υπάρχει. Κάνει πρόταση κύριου Πάντου. Να διαμαρτυρηθούμε στο κράτος. Να ψηφιστεί το θέμα και μαζί με αυτό να υπάρξει δημόσια καταγγελία ανακοίνωση του Δήμου Νέας Μύρνης που να καταγγέλει το γεγονός ότι με τη μέθοδο που ακολούθησε το ελληνικό κράτος μένουν 85 άνθρωποι στη Νέα Μύρνη και έχουν αντίληψη για την εισήγηση, συνάδελφοι. Υπάρχει αντίληψη. Το θέμα 13 ψηφίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, πάμε λίγο μόνο. Είναι άλλη πρόταση, κύριε. Κατά πλειοψηφία, μία ψήφωση πρόταση, κύριε Πάντο. Θέμα 14. Θέμα 14, σημαίνει ότι έχει κλείσει, έχει εξαντληθεί. Τέλο. Τέλο. Μισά. Έκρηξη σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ τη ΕΙΔΑ ΑΕ και του Δήμου Νέα Μύρνη για την πλατεία Δεξαμενή ΕΙΔΑ ΑΕ στη Νέα Μύρνη. Δεύτερον, εξουσιοδότηση του Δημάρχου και την υπογραφή του Γενικού Συνολικού. Ο κύριος Δημάρχης. Κύριε συνάδελφε, είναι το γνωστό πρόβλημα με την πλατεία Δεξαμενής, που ήταν μια διένεξη με την ΕΙΔΑ. Θυμάστε ότι εμείς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Δεκάτου του 10 είχαμε παρεμβληθεί από τα δικόγραφα του Δήμου εναντίον της ΕΙΔΑ. Με καινούργια απόφασή της και η ΕΙΔΑ παραιτήθηκε αντίστοιχα τη διαδικασία εναντίον του Δήμου. Έχουμε ένα συμφωνητικό το οποίο πρέπει να υπογράψουμε. Στο συμφωνητικό αυτό αναγνωρίζεται η κυριότητα των 865 ευρώ
υπάρχει αυτή την 65 μέτρων στην κυριότητα της ΕΙΠΑ, για να και δεύτερα αναγνωρίσει το ότι μπορούμε εμείς ένα μέρος αυτών των 765 τετραγωνικών μέτρων να το χρησιμοποιήσουμε ως χώρος του ασύλου για το κοινό. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι και από εμάς του Δημοτικού Συμβουλίου της ΕΙΠΑ και καλούμεθα να τα επικυρώσουμε με αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ερωτήσεις να υπάρχουν. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Ο κύριος Κούπας τοποθέτησε. Άλλος συνάδελφος τοποθέτησε. Ο κύριος Κούπας. Και ο κύριος Κουβελάκης. Αυτός ήταν ο στόχος του Δήμου. Πήγε λοιπόν ο Δήμος στην ΕΙΔΑ.
μπορείς να μου το δώσεις αυτό το χώρο που είναι άρθρο για σένα να μου κάνω πλατεία, χωρίς να αμφισβητήσω την κυριότητά σου. Τι, δεν πω, απαντάει. Το ποιος θα βάλει κυβέρνηση να το ξεχάσω. Και άρα ο πρόεδρος θα δει ορισμένη σε αυτήν την κυβέρνηση. Είναι πριν το 2009. Επανέρχομαι με πρόταση. Και λέω, αφού δεν μου δίνετε την κυριότητα, μου δίνετε τη χρήση. Αφού σας είναι άρθρο να κρατήσετε την κυριότητα, και να μου δώσετε τη χρήση να ρίξω τα κάγκελα, να το διαμορφώσω σε πάρκο και μαζί με τον υπόλοιπο να κάνετε ένα πάρκο εντελώ κρεμάτων. Και κρατήστε εσείς τον οικίσκο που έχετε να σας πάρει. Όχι καγκελάκι μόνο στον οικίσκο να γίνει ένα πάρκο όπως έχει γίνει σήμερα. Μου απαντάνε όχι. Δεν σου δίνουν ούτε τη χρήση. Και τότε επιχειρώ χωρίς τηλεοπτικά δίκτυα. Δημοσιογράφους. Αυτιά, παπαδάκι, ξέρω εγώ, χωρίς εφημερίδες είτε φιλικά είτε αντίθετα προσκύμενες, γιατί δεν κάνω δημόσιες σχέσεις, να πάω να ρίξω τα κάγκελα. Αλλά όχι για να κάνω φιωριτούρα και να πουλήσω μούρι, για να έχω ουσία. Και πήγα και έριξα τα κάγκελα. Με μονομερή δική μου ενέργεια πήγα μια μεριά που τόσα και έριξα τα κάγκελα. Καταπατώντας ξένη περιουσία και πηγαίνοντας στα δικαστήρια από την ΕΙΔΑ, ως καταπατητής ξένης περιουσίας, φοράς ξένης ιδιοκτησίας και σου είπα μου, ποινικό δικαστήριο. Το γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Ή της αριστεράς κυρίως προερχόμενοι. Λοιπόν, η ΕΙΔΑ μου κάνει μήνυση στο Δήμο, στον πρόσωπο του Δημάτου. Και εγώ τότε ανοίγω το θέμα της διεκδίκησης αυτής καταρχής του οικοπαίδου. Για να φέρω μια ισορροπία, με έναν στόχο που δεν ούτε να μην καταδικαστώ από το δικαστήριο παρόν θα γερόταν ο κύριος Δικάκης. Ούτε να κάνω τον καμπόσο στην ΕΙΔΑ. Εγώ ο στόχος μου ήταν να κάνω πάγο. Να αποδώσω αυτό το χώρο στους πολίτες. Αρχίσω και εγώ τα δικαστήρια. Σας αμφισβητώ την ιδιοκτησία, σας κάνω, σας δείξω, σας κάνω. Παίρνω με τσαμπουκά, άμα θέλετε, λάθη και τα λοιπά. Τι πετυχαίνουμε. Πετυχαίνουμε, εφόσον δικαστικά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αμφισβητήσουμε την κυριότητα ή έχουμε πολύ μικρές πιθανότητες να αμφισβητήσουμε την κυριότητα, διότι είναι η κυριότητα προερχόμενη από νόμο. Από νόμο προερχόμενη η κυριότητα, έχουμε να διαλέξουμε. Ή αν θέλετε, επιτρέψουμε την προσωπική άποψη, έχουμε να διαλέξουμε. Μεταξύ μια δικαστική οδού που θα κρατήσει 5, 6, 7, 8 χρόνια μέχρι να τελεσυνηθεί, η οποία μπορεί να μην μου δώσει και αποτέλεσμα. Και μεταξύ ποιου πράγματος. Να πάρω από τώρα το χώρο. Να πάρω από τώρα το χώρο με ενδυσπράγμαση. Να το πάρω ως χρήση το χώρο. Με αυτό λοιπόν το συμφωνικό και με τις εκατέρωθες απομακρύσεις και παραιτήσεις από τη δικαστική διέξοδο, αυτή μας παραχωρούν τον χώρο κατά χρήση όπως εμείς πράγμασαν αυτόν τον έχουμε παραχωρήσει και φτιάξαμε από το κάθε νόμο ωραίο πάρκο της Ρεξαχανής και εμείς παρετούμαστε σε αυτή τη φάση από τα υπόγραφα και εκδίκησης. Τώρα, εάν υπάρχει πολιτική διάσταση που εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναζητηθεί εν το χρόνο το μέλλον, έχει τη δυνατότητα γενικά εν το χρόνο το μέλλον όταν λήξουν αυτές οι δικαστικές εκκρεμότητες που έχουμε να διεκδικηθεί ο χώρος και κατά κυριότητα που δεν θα αλλάξει τη σημερινή του κατάσταση η οποία είναι σαν να τον έχουμε κατά κυριότητα μόνο δεν μπορούμε να το γράψουμε στα βιβλία μας πάρα πολύ πάρα πολύ αποδέχεται η δράση έτσι στο διεκδικές να συνεχίσει να είναι αυτός ο χώρος θα μπορούσαμε να έπαμε μετά από ένα χρόνο με ένα έντονο στην Ελλάδα και με μια πολιτική αν θέλετε κιόλα βοήθεια και συνδρομή και να παραχωρήσουμε στον χώρο. Όπως το Υπουργείο Άμυνας παραχωρεί τα στρατόπεδα στους Λίμπους, δηλαδή, που δεν μπορούν οι Δήμοι να τα διεκδικήσουν δικαστικά, μπορεί να μας παραχωρήσει τον χώρο της συνάντησης που θα κρατήσει τα 70-80 τετραγωνικά που είναι μόνο εκεί σκοπός. Και το άλλο να μας το παραχωρήσει τίποτα. Μόνο αυτή η διαδικασία υπάρχει για να αμφισβητήσουμε ευθέως και με βεβαιότητα επιτυχία στην κυριότητα η οποία έχει το έφερε το χρόνο. Αυτή είναι η μικρή ιστορία αυτού του μικρού που υπάρχει.
Πράγματι, κύριε Πιτράκη, όσον αφορά την 96, όπως λέτε, που ξέρετε ότι δεν είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε αυτό κάτι. Για να δούμε λίγο στην εκλογική διευθυντή σα και να δούμε εσεί πόσο θυμάστε καλά τα πράγματα. Σε αυτή την αίθουσα μέσα εκεί μόνο, παντού όπου μιλούσατε πριν κάποια χρόνια, σε συλλόγου, σε σωματεία τη περιοχή, λέγατε ότι ο Δήμος Νέας Μύρης, λέγατε λοιπόν ότι ο Δήμος Νέας Μύρης δια του Δημάρχου κατοχυρώνει την ιδιοκτησία, όχι τη χρήση μόνο. Εάν εννοούσατε τη χρήση, λέγατε την ιδιοκτησία. Κατοχυρώνει λοιπόν την ιδιοκτησία λοιπόν. Αυτό σας είπα. Δεν σας είπα ότι ήταν λάθος οι ενέργειές σας. Αντιθέτως, αν θυμάστε πριν λίγο που μίλησα, έβαλα τον όρο ότι κατά τη γνώμη μου καλώς αναπλάστηκε ο χώρος και επί της ουσίας είναι ένας χώρος για τους δημότες. Όμως είναι άλλη υπόθεση που συζητάμε σήμερα, άλλη κατάρρευση και άλλο πώς το πουλάτε. Αν έχω να σας εγκαλέσω για κάτι, είναι ακριβώς γι' αυτό. Ότι άλλο πουλάγατε και άλλο τελικά συνέβη, κύριε Δήμαρχε. Και εμείς που είμαστε παλιοί εδώ, θυμάστε το 96 κι εσείς. Το θυμάμαι και εγώ σας λίγο λιγότερο από εσάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει θυμάμαι και την μετέπειτα εποχή. Δεν λέω ότι κακώς κάνατε που δίνατε τον αγώνα εκείνο όπως τον δίνατε. Καλώς κάνατε. Αλλά τελικώς εν της πράγματος δεν συνέβησαν έτσι τα πράγματα. Το ότι η χρήση του χώρου επί της ουσίας καρπούνται από τους δημότες της Νέας Μύρης, αυτό είναι εις πάση γνωστό και κυρίως του κρατικού ψυχικού. Πέραν τούτου δε, τι είπα σήμερα εγώ και τι δεν μας παράταξε. Εκεί που έφτασαν τα πράγματα, κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε, καλό είναι να τραβήξετε το πράγμα μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η άποψη της κύριας. Ο κύριος Ρεγός, εγώ χαίρομαι για τον κύριο Κουτελάκη που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα του λαού της πόλης. Και είμαι βέβαιος πως άμα ξαναχρειαστεί θα αγωνιστεί. Γιατί τουλάχιστον έχει καταβολές τους αγωνιστικές. Και όμως θα ήθελα να ξέρει και το ξέρει μάλιστα πολύ καλά, να μην τα αξιοπά, ότι η αριστερά και η ειδικά η κομμουνιστική αριστερά μέσα από τέσσερις της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι από αυτόν, όπως ο Κιντής, όπως ο Πολόπουλος, τα βάλανε το αστικό κράτος και την περιουσία του λαού της πόλης τους. Και τα υπόπεδα του Νάστου θα δεν θα ήταν η ιδιοκτησία του Δήμου σήμερα, θα ήταν όμως ιδιωτών καταπατητών, άρα και λοιπόν και της καταπατήτριας ΕΙΝΑΠ κατεμέ, γιατί όλο αυτό. Και να ξέρει πολύ καλά ότι οι αγωνιστές του δικού μας χώρου, του Μουσικού Κόμματος Ελλάδος, που κάθε μέρα μέσα από την κοινικοποίηση των αγώνων του έρχονται στα δικαστήρια, θα καθόταν μαζί του στο εδόλιο των κατηγορουμένων για αγώνες για την πόλη. Και το ξέρει πολύ καλά. Και δεύτερο συμφωνητικό. Με το ειδικό αυτό συμφωνητικό, σε αντίθεση με όσων λέει ο κ. Κουτελάκης, δεν γίνονται αυτά. Κάποιοι συνάδελφοι από μια πολύ κινηματική αυτοκτονία. Αν διαβάσει τη δεύτερη σελίδα, την παράγραφο 3, λέει επιλέξει το εξής. Και μην αυταπατώμαστε. Τα πράγματα μπορεί να είναι νομικά έτσι όπως τα λέει, αλλά υπάρχει και ο αγώνας ο συλλογικός που αλλάζει την νομική κατάσταση και ο νόμος, ξέρετε, είναι σχετισμός μιας κατάστασης και οι νόμοι αλλάζουν άμα οι σχετισμοί και υπάρχει να μορφώνεται αλλιώτικα, σαν κατεύθυνση. Τι λέει το ιδιωτικό συμφωνητικό. Η παρούσα συμφωνία αποδοχής από την ΕΙΔΑ, ακούστε με κύριε συνάδελφε, η παρούσα συμφωνία αποδοχής από την ΕΙΔΑ της διαμόρφωσης του άνω διαλαμβανομένου έργου του οικοπαίδου, δηλαδή αυτού που τα κάνει ο Δήμος, ως και οι συγκεκριμένα παρηγούμενες ανωτέρω πράξεις και ενέργειες από το Δήμο Τρίτο ως Τρίτο, ρητά συνομολογείται από τον Άνω Δήμο ότι δεν αποτελούν πράξεις νομής εκ μέρους του. Ενώ ουδαμώς η ΕΙΔΑΠ εκδηλώνει πρόθεση παρέτησης εκ των δικαιωμάτων της κυριότητας νομής και κατοχής επί των ανωτέρων λεπτομερών του περιγραφωμένου ακινήτου της κατά το χρόνο εκτελέσεως του έργου αλλά και στο μέλλον. Περατουμένου ήδη γίνεται με το παρόν παράδοσή του στην πρώτη, δηλαδή του υποπαίδου στην ΕΙΔΑ. Άρα λοιπόν και αυτή η υποτιθέμενη διάμεση χρήση αμφισβητεί το οποιαδήποτε στιγμή θέλει από την ΕΙΔΑ. Και η ΕΙΔΑ εκτελεί οτιδήποτε θέλει πάνω στο έργο αυτό. Θα έλεγα λοιπόν κύριε Κουτελάκη να συνεχιστεί πέρα από τον δικαστικό αγώνα που τον βλέπω και εγώ με αυτά τα λίγα που είπατε ή με αυτά που κατάλαβα. Ως αγώνα που να έχει λίγες πιθανότητες έκφρασης. Μαζί με τον αγώνα αυτό σε νομικό επίπεδο, σε δικαστικό επίπεδο, να διεκδικήσουμε και σαν Δήμος, σαν πολίτες, από κοινού όλοι, αυτό που διεκδικήσατε προγενέστερα πριν από εμάς. Σε μια κατεύθυνση πραγματικά να αποκτηθούν χώροι πράσινου ενάντια σε αυτή τη μορφή καταλύσκευσης της ποιότητας ζωής των δημοτών τους.
είναι, τότε κινδυνεύουμε από το εξή. Μέχρι το τέλος του δικαστικού αγώνα, όποιος κερδίσει αυτή τη στάση, να ξαναεγκατασταθούν τα κάγκελα στα 865 τετραγωνικά. Θα κάνουμε ασφαλιστικά να μην γενέστε να παίρνετε τη συνθήκη στο λόγο. Υπάρχουν και τα μέσα τα νομικά, δεν είναι μόνο με τριτά. Επιτρέψτε μου, έχει νομικού συμβούλου ο Δήμο, αλλά δεν έχει κάτι για τι πληρώσει. Δεν έχει κάτι να μην κόβει τα δύσκολα. Είμαστε και εμεί εδώ να βοηθήσουμε. Κυρία Νάτο, κύριο Κούπα, ο κύριο Δουλάκη, η κυρία Νταβέλα. Όχι, όχι. Ο κύριο Βρετό, ο κύριο Πάντο είναι κατά. Το θέμα 14 γίνεται κατά πλειοψηφία. Θέμα 15. Άλλα. Δωρεάν παραχώρηση πόρου προκειμένου να δηλωθεί ω έδρα του ελληνικού δικτύου φορέων αθλητισμού ο Τάβη Άγνο. Και δεύτερον, ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Διασμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου Φορέων Αθλητισμού, Οργανισμού Μαθητική Αποδοχή τη Βία. Ο κύριο Δήμο. Υπάρχει ένα διαπραγματικό δίκτυο που να ρωτήσω. Παρακαλώ, συνάδελφε. Ο δίκτυο είναι διάβρο. Ο άλλο αυτή τη εκπαίδευση ήταν λάθο ο κύριο Έλληνο. Εκείνο που ζητάμε από αυτή τη στιγμή είναι να ορίσουμε έδρα. Να ορίσουμε έδρα και εκπρόσωπο. Λοιπόν, η έδρα την οποία προτείνει είναι το Ελληνικό Γυμναστήριο. Αν πάρει να την αναλάβει το Ζητάμε σήμερα τυπικά να οριστεί μια έδρα χωρίς να παραχωρηθεί κάποιους συγκεκριμένους χώρους όπου θα γίνουν τις δραστηριότητες γραφείου. Είναι τυπικό το θέμα και δεν θα έχει κάποιο κόστος δηλαδή, για το Δήμο. Είναι το Δημοτικό Γυμναστήριο, η έδρα που κάποιος από το Γυμναστήριο θα οριστεί ως έδρα που δύο. Να σας απαιτήσω ένα συμβούλιο τέτοιο
Είναι ειδικό κατά σήμερα, είναι ειδικό. Ήρθες
απάντηση. Νομίζουμε ότι είναι λάθος. Απλώς να έχετε μια κατάσταση κονδυλίων χωρίς καμία αιτιολόγηση. Θα έπρεπε να φαίνονται και να βάλουν κάποια στιγμή κριτήρια συγκεκριμένα που να τα κάνουν, φαντάζομαι, με τον αριθμό των αθλητών που έχει ο κάθε σύλλογο με τα τμήματα που έχει, τι καταστάσει που πρέπει να συντηρήσει κλπ. Να σας συγγράφει λες ότι όταν το θέμα σας παρακαλώ πολύ
προσπαθήσαμε να σας πούμε και σας είπαμε και τον καλύτερο τρόπο που δεν μπορεί να περάσει. Επειδή προσπαθήσαμε για να εκτεθείτε και να εκτεθείτε. Το αφήσαμε για να σπεδουλάρετε και να συνάδε το αξίωμά σας. Δεν συνάδε το αξίωμά σας. Να σηκώνετε το τηλέφωνο την άλλη μέρα και να λέτε στους πρόεδρους των συλλόγων ο καρπός ο Κούπας θα κάνει έσταση και θα κάνει το αφήσατε και το αφήσατε. Εσείς το κάνατε και όλοι μαζί. Αλλά καλώς πήρατε να δεν ταιριάζει σε ελληνικά. Μόνο και μόνο για αυτό. Δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε 21 δικούς. Το έφερες και δεν είχαμε όσοι έκανε η δική μου ψηφίσανε. Ούτε ένα γιατί. Αφού δεν είχε στους 21 τι το φέρνεις εκ τα κόμια. Τι το φέρνεις εκ τα κόμια. Για να σε εκθέσω το καταλάβει. Τι είναι αυτά που λες. Τον εαυτό σου λέει γιατί. Εγώ είμαι αυτό σου. Εσύ είσαι ο κρατικός θα πει ο πράτσιος. Είναι άλλη μέρα μόνο να γίνει. Αφετέρου τον εγωιστή θέλω να κάνω. Και τρίτον δεν θέλω να κάνεις και βρήξε την άγια. Τι να θα τα πράγματα. Τι να θα τα πράγματα. Δεν το κάνω. Άστο. Δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Τον εξυπνάγια. Δεν το κάνω σου. Παρακαλώ σας. Αυτό τα λες εσύ. Τον εξυπνάγια πως πάτε να κάνω. Αυτά τα λες εσύ. Άστο δεν είναι για δούμα. Μην κάνετε χαρακτηρισμός. Τι να κάνω χαρακτηρισμός. Ο άνθρωπος πήρε την άλλη μέρα τηλέφωνο στους προέδρους και έλεγε ένα σωγράμμα ακρίβεια. Ωραία, πίστευτο δηλαδή. Εάν εγώ πληθυνώ...
έκθεση στο Μαδρίτη το 2021, για την ενισχύση, δεν λέω μόνο ο κ. Κούπας, δεν προσθέτουμε τους άλλους δύο. Έτσι, γιατί δείχνει το έφερε έκτακτο. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν τη ζημιά που κάναμε. Ό,τι την κάναμε. Είτε αυτή που δεν μάζεψαν 19, αν είναι δυνατό, λες και κάποιοι διαφωνούσαν με το θέμα. Γιατί αν διαφωνούσαν θα ήταν δίκαιο. Οι σύλλογοι όλοι αυτά τα χρήματα τα θέλουν τώρα. Γιατί τώρα, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, γίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός τους ο οικονομικός. Τι αθλητές θα πάρουν, τι προπονητές θα πάρουν, τι προϋπολογισμούς θα δώσουν στα τμήματα. Ας το φέρουμε το θέμα από πάνω και μας το προσέρατε. Κύριε Κούπα, παρακαλώ, αφήστε μας. Κύριε Κούπα, στο μέλλον παρεμβαίνετε. Κύριε Κούπα, ας τελειώσει. Δηλαδή δεν θέλεις να δίνει δικαίωμα να δικαιολογήσω τα δικαιολόγια. Α, έτσι πάει. Δικαιολογώ λοιπόν τα δικαιολόγια. Λέω λοιπόν ότι όσοι δεν το ψήφισαν, λοιπόν, γιατί πάντα θα ξεκινήσω καλοκουβέρνητα και κατά την αστοποιητική. Αλλά δεν θα τελειώσω ενδεχομένως καλοκουβέρνητα. Λέω λοιπόν ότι όσοι δεν ψήφισαν το θέμα, έγραψαν τα συμφέροντα των αθλητών. Ναι, ωραία, ωραία. Αυτή είναι η γνώμη. Και δεν τα παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Κουμαντό, παρακαλώ. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κουμαντό. Εντάξει. Αυτή είναι η ζημιά που έχει. Και δεν μπορούσαν να κάνουν σπληρωμένους τέλος χρόνου και να πάρουν και να ανταλλάσσουν αυτές τα λεφτά. Μικρή ή μεγάλη είναι μια ζημιά. Πάω τώρα στα ουσιαστικά θέματα. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Πάντη, ότι δεν θεωρώ από τις ελάχιστες φορές, γιατί μπορεί να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε σε κάποια θέματα, αλλά αυτό το χαρακτηρισμό που θα σας κάνω τώρα δεν σας το λέω ξανακάνω. Κύριε Καλοκουέδρε, δεν ήταν γενναία η τοποθέτηση. Δεν ήταν γενναιόψυχη η τοποθέτηση. Και δεν ήταν γενναιόψυχη για τον εξή λόγο. Το να μην θέλετε να ψηφίσετε το θέμα, το κατανοώ. Το να αιτιολογείτε ότι δεν θα ψηφίσετε το θέμα και θα μείνετε μάλιστα στο ρευκό, υπό την έννοια ότι δεν είναι ευκρινή τα κριτήρια, τα επιτρέψτε θα μου πείτε να διαφωνήσουν. Γιατί σε αυτό το πράγμα υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, ότι αυτή η καταλογή δεν μπορεί να γίνει με κριτήρια. Διότι αν αυτή η κατανομή, γι' αυτό έχουμε πολλές φορές έλλειψη ουσίας, αν αυτή η κατανομή γίνει με κριτήρια που επιτρέψτε μου είναι ένας χώρος που, που με παιδεύει και το παιδεύω πάρα πολλά χρόνια στην θα έπρεπε το 90% της όποιου ποσού επιχορήγησης να καταληφθεί στον πύλωνα και στον καμιόν. Διότι είναι δύο γιγάντιοι σύλλογοι, όχι μόνο για την πόλη μας, για την χώρα. Εάν λοιπόν γινόταν αυτό, αν γινόταν αυτό, τότε οι άλλοι σύλλογοι θα έπαιρναν σίγουρα τίποτα. 2, 3, 4 χιλιάδες ο καθένας. Ήρθε λοιπόν όχι ο Κυτελάκης, αλλά ιστορικά το Δημοτικό Συμβούλιο, από εποχής με τη Βαρνίδη, συνέχεια Σιόντο, και είπε το εξής πράγμα. Και αν δεν το είπε φωναχτά, το κατέγραψε με τις αποφάσεις. Είπε, όχι, δεν θα βάλω κριτήρια του τύπου πόσα τμήματα, πόσοι αθλητές, πόσα πρωταθλήματα, πόσα μετάλλια, πόσα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Γιατί αν το κάνω αυτό, θα δώσω 60.000 στον πύλωνα και 100.000 στον Πανιόνιο. Και τότε ο σύλλογος των 200 παιδιών που δανείζω με ένα όνομα που λέγεται Ίκαρος, που έχει 250 παιδάκια, θα πνιγεί, θα το κλείσει το μαγαζί. Και εγώ θέλω να υπάρχει η ήρυδα των 100 παιδιών, ο Ίκαρος των 250, ο Άπου Νέας Μύρνης των 130 και ο Τάδε Τάδε. Και αυτοί για να υπάρχουν, που αφρούν παιδιά της πόλης μας, σε αυτά τα μεγέθη, δεν τους στάνουν τα 2-3 χιλιάρια. Και σκέφτει ως συλλογικός διανοούμενος κατά την αριστερά το Δημοτικό Συμβούλιο και είπε, εάν δώσω 20.000 παραπάνω στο Πανιόνιο και στο Πύλωνα, παρότι βάσει κριτηρίων όχι απλώ τι δικαιούνται, τι έχουν κατακτήσει αθλητικά και πληθυσμιακά, θα προσθέσω 20.000 ένα προϋπολογισμό που είναι του Πανιόνιου του 1.000.000 ευρώ. Σόουπα. Και τι έγινε. Αφαίρεσε λοιπόν τα κριτήρια, τα αντικειμενικά, και προσέγγισε κριτήρια ουσία και πραγματικότητα.
να παίρνουν περισσότερα οι μεγάλοι σύλλογοι, αλλά τόσο περισσότερο ώστε να αφήνονται, να περισσεύουν οι κακές οικονομικές δυνάμεις για να μπορούν να συντηρηθούν και άλλοι σύλλογοι. Και όταν μιλάμε, αυτό είναι το κριτήριο λοιπόν, ότι οι μεγάλοι σύλλογοι απαξιώθηκαν αυτό, απαξιώθηκαν από τη διεκδίκηση υπέρ των μικροτέρων συλλόγων και το τελευταίο. Και τι ζω την απάντηση, κύριε Πάντο, περί των κριτηρίων και περί της κατανομής και πώς με την ψήφο σας θέλετε τη δυνατότητα στους ερασιτέχνες της πόλεως αυτής και μιλάμε για τις μεγαλύτερες και μαζικότερες αθλητικές και ερασιτεχνικές συγκεντρώσεις και ερασιτεχνικούς χώρους της πόλης, πώς τους τιμάτε με τη δευτική σας ψήφο όταν, όπως είπε ο κύριος Βρετός, είστε υπέρ γενικώς των ερασιτεχνικών και όχι επαγγελματικών πρωτοβουλίων και λέω τα λόγια του κ. Βρετού. Απλώς είναι απολύτως υποχρεωτική αυτή η αποφυγή ψήφου του δικαίωμά σας. Δεν αφορά τα κριτήρια, βάλτε εσείς κριτήρια την επόμενη φορά και φέρετε μας μια πρόταση κατανομής να δούμε τι άλλα κριτήρια μπορεί όντως να έχετε δίκιο, τότε θα τα πάω πίσω αυτά που λέω. Και θέλετε και το επιστέγραμμα, στο οποίο δεν έχετε δικαίωμα να επισέλθετε ηθικά και δεδομικά, κανένα σας, ότι επί αυτό το ποσό ή επί αυτού του κλίματος και του πνεύματος κατανομής και επί αυτό το ποσό υπάρχει συμφωνία όλων των συλλόγων. Όλοι οι σύλλογοι συμφωνούν με την κατανομή. Κανένας δεν διεκδικεί περισσότερο και κανένας δεν πάει στο μικρό. Αν συμφωνήσουμε να πάμε πολύ λεφτά. Οπότε τους πάρετε εσείς ένα γλαφό, θα πούνε οι σύλλογοι, όχι. Λέω λοιπόν ότι οι σύλλογοι, επειδή κατανοούν ότι είναι άνθρωποι του αθλητισμού, οι σύλλογοι σε αυτό το πνεύμα των καταβολών των τελευταίων ετών, πολλών ετών, έχουν συμφωνήσει. Δηλαδή σήμερα είναι ευχαριστημένος ο Μήλωνας, είναι ευχαριστημένος ο Πανεόλιος, είναι ευχαριστημένος ο Ίκαρος. Άμα τους δώσεις περίπτωση, που λένε κύριε, δηλαδή αν δεν το καταλαβαίνετε, να το πω και τελειώνω, γιατί μίλησα πολύ. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να είναι σήμερα εδώ ο Παναγιώτης και να λέμε ότι ο κ. Παπ. Εγώ θα πάω στο κύριο. Να έρθει ο Μήλωνας να πει διεκτικό κριτήριο, γιατί μέσω των κριτηρίων θα πάω περισσότερο. Δεν το κάνω. Γιατί αναγνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του μοιράσματος μιας πίτας, όχι με αριθμούς αθλητών και εθνημάτων, αλλά με τη σώσα πραγματικών του κ. Παπ. Υπάρχει κανονισμό. Υπάρχει κανονισμό.
Ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε παρελθόντως. Να πάρω τον λόγο. Συνάδελφοι, το κάνουμε μόνο αυτό. Έχετε δικαίωμα να μεταναλλαγείστε 3 λεπτά, αυτό έχει νόημα. Όταν κλείσω ο καταλογός ο κύκλος θα μιλήσω. Το κομμάτι είναι ένα σημαντικό αριθμό τη πόλη.
στην παρούσα φάση που ο Δήμος Νέας Δήμης έχει την οικονομική δυναμότητα, θα ήθελα να αφήσω αυτή τη διάσταση, την οικονομική δυναμότητα να επιβολεί τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας, τα αθλητικά αθλητικά σωματεία. Και το λέω αυτό γιατί ευτυχώς για την Νέα Σμύρνη, δυστυχώς για άλλους Δήμους και για άλλα αθλητικά σωματεία, είναι από τους ελάχιστους Δήμους και μπορεί σήμερα να συνεχίσει να επιβολεί την οικονομική. Παρακαλώ λίγο ησυχία, συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, έχουμε υποβληθεί ερωτήσει από δεξί. Απαντάει ο κύριο Ιρήγο, θα είναι πέμπτο αθλητισμού. Δεν ενδιαφέρει. Λοιπόν, λίγο ησυχία. Θα ήθελα την ευκαιρία τη σημερινή, ζώντα το κομμάτι του αριστερικού αθλητισμού αρκετά έντονα και με τι συνεργασίε που έχουμε αναπτύξει του συλλόγου τη πόλη, αλλά και με τι γνώσει που διαθέτει το τμήμα αθλητισμού του Δήμου μας σχετικά με φαινόμενα στην χώρα, να προσθέσω και κάτι άλλο. Η οικονομική συγκυρία, δυστυχώς, έχει δώσει ένα μεγαλύτερο κρίνημα στα αριστερικά αθλητικά σωματεία. Σήμερα, από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από τις Ομοσπονδίες, τα χρήματα που οφείλονται στους αριστερικούς συλλόγους είναι πάρα πολλά. Με τιμή έγκαιρη ψήφιση του θέματος αυτού, όπως και αν το πει κανένα, με διαδικαστικές προφάσεις και με οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιήσει, δυστυχώς δημιουργήσαμε πάρα πολύ έντονο πρόβλημα. Θεωρώ ότι κάποιοι θα πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από τις διαδικασίες και να συνδράμουν αποφασιστικά στη λειτουργία όλων των εργαστικών δημιουργικών της πόλης. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος Νέας Δήμης, με συνεργασία με τους συλλόγους της πόλης, από τους ΕΔΕΒΗ, θα ξεκινήσει μια καμπάνια περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης των αθλητικών σωματείων, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν την αθλητική σεζόν 2011-2012 στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες του κρατού. Αυτή η καμπάνια θα ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν αποφασιστικά στο κρατήριο. Έχει κλειστό λόγο η κυρία Κασημέρη για να δεχτώ για μια διαφωνήση, κύριε Σπάτη. Σαν την επαφή στο άταξη για δύο λεπτά. Θα ήθελα όχι, να ψηφίζω ναι με τρία χέρια και δύο πόδια. Και κι άλλα θέματα. Τρία πόδια και δύο χέρια πάνω. Όχι, εγώ δεν έχω. Παρακαλώ, συνάδελφε. Κυρία Κασημέρη, ξέρετε, δεν έχω αντίρρηση σε επιχορηγήσεων σου μαζί με αυτό. Αλλά εκείνο που δεν έχω κάνει στο καφέ, σε δύο λεπτά. Παρακαλώ, συνάδελφε, παρακαλώ, λίγο ησυχία. Δηλαδή, ο τρόπο σκέψη, Γιώργο, όταν είναι ένα μήλο μα, ένα σπανιόλο, δίνεται 33.000 ευρώ και δίνεται στις συλλόγους με ένα άλλο αντικείμενο. 17. Δεν θα μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κύριε Αντιγραφή, δεν υπάρχει δεύτερη αλλά μπορούσατε να μην πούμε κάπως αυτά τα ποσά. Μιλάμε σε κάποιο.
να επιμεταλλευτεί να κάνει ένα ολόκληρο λόγο για να πει κάτι που καταχώρησε στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης φορές. Αν δεν κάνω λάθος, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια και σίγουρα είναι στην παρακολουθή σας. Συγκεκριμένα, αν κάνω λάθος, ο κύριος Διευθύντης έχει θέσει το θέμα των κριτηρίων στο παρελθόν. Οι άλλοι σύμβουλοι έχουν επεκτηθεί την κοινωνική λάθος όρος των διευθύνσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το να βγουν κάτι κριτήρια δεν σημαίνει κατανάστευση που θα μας αυτό. Δεν σημαίνει ούτε στενά αντικειμενικά, ούτε αλγόριθμοι που δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτού. Μπορεί κριτήριο να είναι και η ανάγκη μειωσιμότητα των μικρών συλλόγων. Δεν μπορεί να είναι κριτήρια που θα πρέπει να βάλουμε και να το βελτιάσουμε. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αντί να πούμε ναι, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προ του πολίτε και να λέμε ότι με αυτά τα κριτήρια θα αποφασίσουμε και γίνεται μα και για τα κριτήρια και για τα ποσά που δίνουμε. Αντί να είμαστε ξεκάθαροι προ του συλλόγου και να μην έχουμε τα φαινόμενα που κάνει και να δει οι συνάδελφοι τη αντιπολίτευση και να από τον Δήμο, θα πρέπει να λέει να προσπαθούμε να πείσουμε ότι δεν θέλουμε κριτήρια, αλλά και αυτό είναι το πιο προβληματικό. Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν είναι λόγο για αυτό. Ο αγαπητός ο κ. Κοντελάκης δεν είπε σωστό είναι, λάθος είναι, και μάλιστα μια εγγύηση που έλειψε η δίκη. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παράγραφο 3. Παράγραφο 3.
γνωστό των διαγραφών πριν το αναλάβω. Αυτό δεν είναι το γνωστό, δεν μπορούσε να είναι ο γνωστό από τον εργολάβο πριν προχωρήσει το έργο. Λοιπόν, θα είμαστε όχι. Τοποθετούμε το πω. Άλλο συνάδελφο έχει να κάνει τοποθέτηση ο κ. Κουβελάκη, ο οποίο θα δει. Λίγο χιλιάδε να σου πει. Κύριε Κουβελάκη, πήρα τον λόγο με την ελπίδα. Φύγα. Πίσω του κύριου Δημάρχη. Διότι η πραγματική αιτία, και το εννοώ πολύ λίγο, η πραγματική αιτία της παράτασης εκτέλεσης εργασιών δεν έχει να κάνει με το κτίριο. Στο σταθμό αυτό γίνονται δύο έργα ταυτόχρονα. Γίνεται ένα έργο υποδομικής και κτηριακής αναβάθμισης του σταθμού και επιμάχησης και παράλληλα γίνεται ένα σύστημα συνολικής αλλαγής του τρόπου μεταφόρτωσης. Που σημαίνει ότι φεύγουν τα αντιστοιχού τύπου κοντέινερ, γίνονται νέες εγκαταστάσεις με νέα φάρμακα απόκτησης σε κλειστού τύπου κοντέινερ για να υπάρξει απομείωση της επιβάρησης της περιοχής. Τα κλειστού τύπου κοντέινερ είναι ένα δεύτερο έργο προμήθειας. Το έργο αυτό λοιπόν. Δεν σας ακούω. Το έργο λοιπόν της προμήθειας του κλειστού τύπου. Εκκαρπινιζεί ο προερχόμενο. Σας απαντάει. Θα ήταν καλό να σας πάρω από το χέρι και να πάμε να δείτε ακριβώς αν είναι το χέρι.
Υπάρχει αντίρρηση στο ίδιο στέμα. Όχι, κυρία Ναζέντα. Η κυρία Ναζέντα, όχι. Άλλος, όχι. Κύριε Πρόεδρε, εγώ εμείς οι λαϊκοί σκούς ψηφίζουν με το δεδομένο ότι δεν έχουν βαρύνει δικαιολογικά τώρα. Και εγώ μια επιφυλία της κυρία Ναζέντα. Αρνητική ψήφο. Συγκριθήκαμε απλά, έγινε συζήτηση με τις παρατάξεις, καταπέτυχαν όχι από
Και μπροστά μας μπορεί να το δούμε ή να μην το δούμε. Εγώ δεν επισημαίνω τώρα.
διάθεση και από την παρουσία έτσι όπως έχουμε επικοινωνήσει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο διάθεση από την τεράστια και σοβαρά θέματα όπως είναι οι κανονισμοί της Τουρκίας. Ήδη είμαστε ή δεν είμαστε σε απαρτία, δηλαδή με την έννοια και τη συμπτώση. Ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν όλες τις παρατάξεις, λείπουν δύο-τρεις παρατάξεις. Επιτρέψτε μου. Εγώ φυσικά, εμείς η Σαββαϊκή Συσπήρωση, σας λέω πριν από όλα, θα καταψηφίσουμε αυτούς τους κανονισμούς. Είναι κανονισμοί που έρχονται να υλοποιήσουν το Καλλιτράκι, αλλά παρόλα αυτά ήδη δώσαμε έγγραφα και στο Προεδρείο παρατηρήσεις οι οποίες έχουμε κάνει στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι μπορούν και δεν συγκρούνται με τον τρόπο να μπουν μέσα στον κανονισμό λειτουργίας και θα του ερωτοποιεί η δυνατότητα, εφόσον μπούμε στη συζήτηση και δεν αναπληκθεί η συζήτηση των θεμάτων αυτών για όλους εμάς, να εκτελέσει και να αναφερθούν. Η διαδικασία αυτή τη εδώ και δύο μήνες, ένα μήνα, πόσο είναι, σας δώσαμε τους καθορισμούς, τα σχέδια των κανονισμών. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας κάλεσε να πείτε ποιες είναι οι θέσεις σας. Δεν ξέρω αν ήρθανε και αυτοί που ήρθανε δεν τοποθετηθήκαν επί της ουσίας, που σημαίνει ότι δεν σας ενδιαφέρεται. Σας παρακαλώ, κύριε Πατέρα, αρκετά πια, μας κάνει από εκεί και έστρα το εάν φύγαν οι συνάδελφοι και δεν τους ενδιαφέρει, εμείς δεν είμαστε εμείς όπως βλέπετε είμαστε στις θέσεις μας. Λοιπόν, δεν αποσύρουμε τα θέματα ψηφίζονται πιο όπως είναι. Κύριε συνάδελφοι, για να εξηγήσω κάτι στη συνάντηση η οποία έγινε, προσύνθαν οι παρατάξεις όλες πλην της παράταξης πόλη ανάποδα και οι συνάδελφοι οι οποίοι παραπρέθηκαν εκεί κάνουν τοποθετήσεις πλην της λαϊκής σπήρωσης που έπεσε δύο-τρία συστήματα, γενικότερο περιεχομένου που αφορούν τη συμπεριφορά του Δημοτικού Συμβουλίου και κάποιων μελών και τη λειτουργία σε δύο-τρία θέματα, όχι όμως πάνω στους κανονισμούς. Δηλαδή, υπήρχε επίση εισήγηση από πλευρά των παρατάξεων. Και μάλιστα κάποιες από τις παρατάξεις, οι οποίες δεν είχε θέματα αναφέρον, είχαν και μειοψηφία, είπαμε ότι δεν συμμετέχουμε καν στη διαδικασία αυτή να επιδώσουμε προτάσεις και όλα αυτά. Και εκεί έκλεισε το ζήτημα. Από εκεί και μετά οι δύο προτάσεις που ήρθαν, ήρθαν λίγο πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είχα υπόψη μου κάτι διαφορετικό. Σήμερα έχουν γίνει οι εισηγήσεις αυτές. Πρέπει να πάμε με τους καινούργιους κανονισμούς και πόσο ο εισηγητής δεν αποσύρει, το θέμα συζητείται, δηλαδή προχωράει. Η εισηγητής ο κύριος Δημάτιος. Το παραδοσιακό είναι ότι η παρατάξη είπαν ότι είναι σημαντικό. Και η πρόταση για περαιτέρω συζήτηση απόσταση των τεσσάρων κανονισμών. Υπάρχει η πρόταση που λέει απόσταση των τεσσάρων κανονισμών και με κατόπιση του για ευκαιρία συζήτηση. Αυτές είναι οι δύο κατεβάλλουν στο σώμα τις δύο προτάσεις. Η μία που τέθηκε από τον κύριο Δημάκη, που είναι κοινή με τον κύριο Πάλι και τον κύριο Βρετού, και η άλλη που είναι η πρόταση του Δημάρχου. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος που τελέγει την διαδικασία. Κοιτάξτε, εγώ θα ήμουν έτοιμος να συμφωνήσω με τον Παναγιώτη και αφήνω να πολύ και με τον κύριο Δημάρχη. Παρακάτω, όση ώρα το συζητάτε την εξής αρτηγόρηση. Έχουμε σήμερα 3 ώρες διαδικασία και εδώ σαν το Θεό φτάσαμε στους κανονισμούς. Άρα έχουμε χρόνο θεωρητικά θα το συζητήσουμε σήμερα και το Σεπτέμβριο σε μια πολύ πιεστική εισήγηση. Όμως θα δούμε την ουσία. Ο κύριος Κούμπας, αλλιώς αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν παρόν, αποχώρησε από την αίθουσα παρότι είχαμε σημαντικούς κανονισμούς. Ο κύριος Στέφος δεν προσήλθε. Ο κύριος Δεφελούδης απουσίασε για πέμπτη συνεχή συνεδρίαση από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Βρετός, λόγω καλλιτράκτη, θα το καταψηφίσει έτσι κι αλλιώς
ανεξαρτήτως αν πει τη γνώμη που εγώ θα ήθελα να την ακούσω. Θα την ακούσω και το όμως. Ναι, ανεξαρτήτως θα ήθελα να την ακούσω. Θα καταλήξω το μισό λεπτό και έγινε. Ο κ. Παπασπυρόπουλος έτσι κι αλλιώς δεν συμμετέχει. Ο κ. Παπασπυρίδης ενημέρωσε ότι ήταν σοβαρό υπουργικό πρόβλημα. Όχι, στην επιτροπή κι αλλιώς θα παρέσει. Λέω για την επιτροπή, δεν λέω για σήμερα. Άρα, σήμερα, αν θα το συζητάγαμε λοιπόν και είχαν όλοι αυτοί οι αστικοί παρατάξεων απόψεις, όντως μπορεί να θέλαμε να το αναβάθει. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Πάρντο, ο οποίος έχει απόψεις και εγώ έχω άποψη. Τον κύριο Πετώ να κάνει τις παρατηρήσεις. Τις έχουν καταθέσει κιόλας οι έγκαιρες. Ακόμα καλύτερα, αυτό λέω. Γιατί να μην το κάνουμε σε τον κύριο και σε όλες τις παρατηρήσεις. Τώρα τις αναμονές αφού επί της ουσίας ο κύριος Πάρντος, ο κύριος Πετώς θα εισφέρουν με ένα γόνιμο διάλογο στη συζήτηση. Καλά, μην δεν θα το πάω στο Σεπτέμβριο. Ορίστε. Μην αποποιήσετε τους άλλους. Λέω π.χ. ας τους άλλους από πλευράς παρατάξεων λέω στον κύριο, όχι από πλευράς συναδέλφων, και εγώ έχω να κάνω ένα θέμα να βάρω στους. Έχω ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ και θέλω να το βάλω στον κάτω. Κύριε συνάδελφοι, θα συνεχιστεί η διαδικασία. Ποιος θέλει να κάνει τοποθέτηση? Ο κύριος Βρετός. Εξαιρετήσει. Ο κύριος Πάντος Λάνος Λάρκος τοποθέτησε πάνω στους κανονισμούς, έχει. Τοποθέτησε, θέλω να κάνω πάνω στο καλύτερο και μιλήσω στο Δημοτικό Συμβουλίο και μόνο. Εντάξει. Εντάξει, πως τους άλλους τους περάσουμε για να έχουν απόψη. Ναι, ακριβώς. Θα το δούμε. Πήγαινε ένα θέμα. Για να τσαντήσω. Εντάξει, θέμα 24 που αφορά την έκθεση κανονισμού Υπουργείας Οικονομικής Επιτροπής που παρακατήρησα. Λοιπόν, με την αρνητική ψήφο της κυρίας Νάνου, του κυρίου Δημάκη, της κυρίας Δαβλέτα, του κυρίου Πάνου και του κυρίου Βρετού, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Είναι το ποδοτήριο ο Πάνου. Καταθέτουμε να προτάσεις αυτό. Όχι, δεν είναι. Σε όλα υπάρχουν προτάσεις. Σε όλα υπάρχουν προτάσεις. Εγώ είπα αυτό, δεν είπα για τους άλλους, θα θέλω κάποια συγγνώμη μίληση. Είναι επιμέρους προτάσεις, υπολογικές και τα λοιπά, όχι. Ναι, μωρέ. Τα θέματα θα συζητηθούν, θα κατατεθούν προτάσεις για τροπολογίες και ό,τι αντιμετωπίζει ο ΠΕΚ κάθε παράταξη και από εκεί και μετά θα τεθούν αυτά σε διαδικασία της ομορφωρίας του σώματος σύμφωνα και με τις εισηγήσεις που έχει κάνει ο Δήμος. Για το θέμα 24 δεν έχει κατατεθεί καμία και λέμε για το θέμα του Υπουργείου Οικονομικής Επιτροπής υπάρχει αντίρρηση και έχουν εκφράσει αντίρρηση. Λοιπόν, πάμε. Άρα, για τα θέματα 24, 25, 26, 27, καταθέτουμε προτάσεις. Ένα-ένα. Δεν θα πάμε. Όλα μαζί, γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Απλά ο καθένας θα διευκρινίσει για ποιο και τι καταθέτει. Λοιπόν, πάμε, συνάδελφοι. Ο κύριος Πάντος, ο κύριος Βρετός, άλλος έχει να καταθέσει πρόταση πάνω στους κανονισμούς λειτουργίας των διαφόρων οργάνων του Δήμου. Πάμε λοιπόν, ο κύριος Πάντος. Για την Οικονομική Επιτροπή, έτσι, ξεκινάω από εκεί. Ναι, για την Οικονομική Επιτροπή. Και για αυτήν και για την ποιότητα ζωής που είναι ο κύριος κανονισμός, για να τον πάρω τον λόγο. Νομίζω ότι στο πλαίσιο που είπαμε πριν, δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Το ένα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο όχι μόνο αυτά που υποχρεωτικά υπάρχει ο νόμος, αλλά και οι εισηγήσεις των θεμάτων, ώστε να μπορεί όποιος πολίτης θέλει και όποιος πολιτικός που μπορεί να ενημερωθεί για λεπτομέρειες και για τα συνοδευτικά έγγραφα των διαφόρων θεμάτων και αντίστοιχα τα πρακτικά και εκδήλωση αποφάσεις. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι για να διασφαλιστεί επί της ουσίας και πραγματικά η δημοσιότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας των συνεδριάσεων, ότι πρέπει οι δύο αυτές οι επιτροπές που είναι πολιτικά όργανα, δεν είναι υπηρεσιακά όργανα, πρέπει να συνεδριάζουν απογευματινές ώρες και να συνεδριάζονται και σε είτε συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε σε μια αίθουσα που να έχει επαρκή πολιτικότητα για να μπορεί απρόσκοπτα και χωρίς να αποθαρρύνεται κανένας να τις παρακολουθήσει. Που είναι προβληματική, είναι αρνητική που ακολουθείτε να συνεδριάζουν και να κερδίσουν το πρωί στο γραφείο του Δημάτου. Συνεχίζω και πολύ παραπάνω. Αντίστοιχα, στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, εδώ μόνο να πω ότι ίσως ένα σχόλιο συγκροτήθηκε προχτές, ο κ. Σύμβος και ο κ. Παρικόντα καλύτερα, ίσως ήταν στόχο να ακούγαμε και μια πληροφόρηση από τα μέλη της Επιτροπής για το πώς βλέπουν αυτή την πρόταση κανονισμού, που είναι κάποια ιδέα που να θέλουν να σωματώσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το συζητάμε τώρα.
εγώ νομίζω ότι ένα ό,τι αφορά τη διαδικασία εκλογής δεν είναι ήταν καλύτερη γραμμή. Η διαδικασία αποδοχήθηκε, δηλαδή ανυπρόσθεξη ενδιαφέροντος και στη συνέχεια κλήρωση από όσους διαδεχθήκαν. Φάνηκε αυτό και από την προσέλευση, δεν μαθαίνεται αυτό το πράγμα. Ότι είναι και ο νόμος. Όχι, ο νόμος επιτρέπει να κάνει και μια κλήρωση απευθείας από τους υποθέτους καταλόγους. Θεωρώ ότι θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον, υπάρχει μια ερώτηση της περιάδης της δημοκρατίας, νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον το περίοδο. Το δεύτερο στοιχείο, νομίζω ότι παραδρομής δεν αναφέρεται και πάλι θα πρέπει να συνεδριάζει σε μια αίθουσα και συνέσω στο Δημοτικό Συμβουλίο και σε μια αίθουσα που να είναι έτσι έπαρκος πολιτικότητα και να μπορεί να υπάρχει επί της ουσίας δημοσιότητα. Για την επιτροπή διαβολή. Σίγουρα ότι ο παραδρομή δεν αναφέρεται. Εντάξει, θεωρείς για αυτό το δεν μπορεί να συνεδριάσει κάποιο. Υπερβολή, υπερβολή, εμένου και το αποσύρω. Και τέλος, στο κομμάτι που λέει ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης διαμορφώνει τη γνώμη της ανάμεσα στη μία ή στην άλλη εισήγηση, έχει έρθει από το Δημοτικό Συμβούλιο ή οπουδήποτε, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε σε αυτήν, πάλι νομίζω ότι απλώς από εκεί διατύπωση δεν λέγεται, ότι προφανώς έχει δυνατότητα να καταλήξει και σε μια δική της πρόταση. Να κρίνει τις εισηγήσεις που μπορεί να έρθουν από τα όργανα, αλλά το λέει στην αρχή στο πρώτο σπάρτα, τα προσκυνά, λέει ότι είναι γνωμοτοπικού χαρακτήρα και υποχρεώνεται σε τρεις περιπτώσεις να συνέχει υποχρεωτικά, το λέει καθαρά. Και λέει σε ποιες φάσεις, ας πούμε, το λέει αυτό το πράγμα. Αυτό θα γίνεται. Δηλαδή έχει γνωμοτοπικό χαρακτήρα, ο οποίος κατατίθεται για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις υποχρεωτικά και μπορεί και μετά προαιρετικά, πώς και γίνεται παραπάνω. Όχι, λέω, εγώ μόνο πώς συνεδριάζεται κάτι, διότι να συζητάει πώς να κρίνει αν η εισήγηση του ΣΥΡΙΖΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καλή ή κακή, αλλά να καταλήγει σε δική της πρόταση όπως θέλει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση από αυτό και αν θέλει για αυτή την πρόθεση, εγώ δεν έχω λόγο να επιμείνω. Αν μπορώ να δείξω, αν θέλει να σκόπιμο, αλλά θέλω να σας πω να κάνω του Δημοτικού Συμβουλίου τώρα. Τώρα είναι λίγο περισσότερα. Αυτά σας ανέφερα την γενική μου λογική. Κατά τα άλλα, παρακαλώ να γράψετε μέσα, συνάδελφοι. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ περάστε μέσα. Ελάτε μέσα. Δεν είναι σε μνό. Σας παρακαλώ περάστε μέσα. Το Συμβούλιο συνεχίζει σοβαρότατα τα θέματα. Θα κρίνει τη λειτουργία του για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν μπορεί να μας το παρακολουθεί. Περάστε μέσα, παρακαλώ πολύ. Καταρχάς, κάποια ζητήματα επί της αρχής που μπαίνουν στα πρώτα άρθρα. Για παράδειγμα, λέει στο άρθρο 2, παράγραφο 1, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα εκτός από εκείνα που ανήκουν στον αρμοδιότητα του κομμάτου και τα λοιπά. Προφανώς, ο Δήμος έχει τις υποδεδομένες αρμοδιότητες, όπως οι επιτροπές οικονομικές κλπ. Όπως λέει και σε παρακάτω άρθρα, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δυνατότητα να αποφασίσει και για αυτά τα θέματα, αν το επιθυμεί, με βάση μια διαδικασία που τον λέει. Άρα, νομίζω ότι δεν πρέπει να λέει να τονίζεται, ειδικά στο πρώτο και στην αρχή, ας πούμε, του κειμένου, εκτός από εκείνα τα ζητήματα που ανήκουν σε άλλες αρμοδιότητες, αλλά ότι ακόμα και εκείνα τα ζητήματα εφόσον το επιθυμεί κτλ. Δεύτερον, στο άρθρο 3 που μπαίνουν οι βασικές λογικές με τις οποίες κινείται το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι οι νόμοι, οι περιφερειακές πολιτικές κτλ. Νομίζουμε ότι πρέπει πριν από όλα αυτά που αναφέρονται, στο άρθρο 2 παράγραφος 3, να προταθεί το πρώτο κύριο μήνυμα η δουλειά του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή να λαμβάνει υπόψη στις αποφάσεις του τη βούληση των πολιτών της νέας μήνυμης, από τους οποίους άλλωστε αφορεί κάθε εξουσία, όπως εκτιμά αυτή τη βούληση από την καθημερινή ζωή της πόλης, αλλά και όπως τη μαθαίνει μέσα από τις προθετημένες διαδικασίες, για παράδειγμα διαβουλεύσεις, δημοψηφίσματα κλπ. Γνώμονα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το κοινό συμφέρον, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η διασφάλιση ενός κοινωνικού πλαισίου που θα επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους, σχολεία, υγεία, περιβάλλον, πολιτισμός, αθλητισμός, δημοκρατία κτλ. Μέσα από τις αποφάσεις του επιδιώκει το Δημοτικό Συμβούλιο να προωθήσει ουσιαστικές, πρακτικότερες και μακροπρόθεσμες λύσεις.
αντιμετωπίσει τα προβλήματα του ανακύπτου, αλλά και να αντιταχθεί σε πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που αντιστρατεύονται τους παραπάνω στόχους. Π.χ. ο βάθος της παιδείας, το κοινωνικό παραγωγό, της δημοκρατίας, του περιβάλλοντος, των εργασιακών σχέσεων. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να προταχθούν και αυτά προτάσσονται προς λογική. Θα μου πείτε όλα αυτά εντάξει, κρίνονται και πολιτικά. Είναι ότι έχουν μια αξία να δούμε στο κείμενο ότι με αυτή τη λογική πρέπει να κρίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτα και κύρια, και με βάση αυτή να μπαίνει τη θέση του απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στους νόμους του κράτους, στις προτάσεις που υπάρχουν, στις πολιτικές που διατυπώνονται από όλες τις πλευρές. Νομίζω στη συνέχεια ότι η παράγραφος 6 του άρθρου 2, η οποία βάζει μια σειρά από αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν είναι πλήρης, και άρα επειδή τις βάζουμε πολύ αναλυτικά την λογική του αίσθηση, σαν αυτές να είναι και μόνο, νομίζουμε ότι πρέπει να ενσωματωθεί στην παράγραφο 5 και να συμπληκθεί, δηλαδή όλα αυτά που λέει για το Δημοτικό Συμβούλιο Παραβατικότητας, Δίκαιο Ενημέρωσης και τα λοιπά που ήταν αναλυτικοί ένα προς ένα, νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει μια πιο σύντομη λυτή διαπίστωση που θα λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και περιμένει την εξυγκρότηση και λειτουργία οργάνων του Συμβουλίου και λοιπόν τον νόμο που προβλέπει ο νόμος. Ποιοι είναι αυτοί, αυτά μπορεί και να λάβουν. Αν μπορεί να παρακαλεί, α πούμε, η μία επιτροπή ή η μία δομή, δεν θα χρειάζεται να πούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε ξανά τον κανονισμό. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ποινικοί σε αυτά τα ζητήματα. Στο άρθρο 3, εμείς προτείνουμε στη διαδικασία που παίρνει τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου να πει ότι το Προεδρείο, όχι μόνο το Προεδρείο, αλλά το Προεδρείο, έχει υποχρέωση να αρνηθεί να θέσει σημερινή διαδικασία θέμα που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκή ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και δηλώνει στον εισηγητή του θέματος ποια έγγραφα θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να τεθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη και το καλύτερο να προσκομίσει. Το μη είναι. Θα απαντήσω πριν από την προηγούμενη φάση. Και στο ρόλο. Για να πάρουμε μια παρέμβαση και για ένα διάλογο. Και είπε το εξή. Όποιο δημοτικό σύμβουλο και επιχειρηματή παράταξη δει οποιαδήποτε παράταξη μόνο με την αντίληψή του σε εισηγητικό, έχει δοθεί εντολή στι υπηρεσίε επί τόπου να του εκδώσουν το οποιοδήποτε έγγραφο θα τον καλύψει όσον αφορά το δημοτικό σύμβουλο. Δεν μπορώ, δηλαδή το Προεδρείο, πώς να καταλάβει τι λέει. Πρέπει να, να είναι η κοινή συνισταμένη των εκμετέλων συνιστασών που αφορούν νομικά, αθλητικά, τεχνικά, οικονομικά ζητήματα ο πρώτος και το Προεδρείο. Και δεν έχει τόση γνώση να καλύψει 17 υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, ο κεφαλής ή ο δημοτικός σύμβουλος που επισημαίνει ελλειπή εισήγηση επί τόπου, έχει το περιθώριο να το κάνει, πηγαίνει στην αρμόδια υπηρεσία και έχει δοθεί το από το Προεδρείο. Και από τον Δήμαρχο να δίνεται το λέω για τεχνικού λόγου. Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί ένα υπερβολικό όργανο που παίρνει από το Δήμο από τα χαρτιά και να μοιράζει σε εμά. Δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θα έκανε μια δουλειά που οι πολύ καλά. Το Προεδρείο έχει μια δυνατότητα να αποφασίζει επί τη ουσία, προφανώ είναι ακραίο. Αλλά αν εκτιμάει όμω ότι έρχονται θέματα προβληματικέ εγκρίσει των πραγματικών συμβάσεων που να παίρνει θέση, να ζητάει, να μην χρειάζεται κάτι το Δημοτικό Σύμβουλο να πάρει τι αναζητήσει τη υπηρεσία του Δήμου. Χρειάζεται λίγο προληπτικά να δούμε γιατί έχει φανεί ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό το τομέα. Από εκεί πέρα νομίζουμε ότι εκεί που λέει η ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μπορέσουμε να μην το μετά τι 6 το απόγευμα ή τι Κυριακέ. Το 6 είναι το απόγευμα. Επίσης, για την γνωστοποίηση του Δημοτικού Συμβούλου, είπα και πριν, εκτός από τον τρόπο τον οποίο γίνεται σήμερα, να στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι μόνο η ημερήσια διάταξη, αλλά και όλα τα συμμετοχικά έγγραφα που έτσι όπως υπάρχουν ηλεκτρονικά, θέλει μια ρύθμιση, αν νομίζω ότι αυτό γίνεται, να στέλνονται σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Νομίζω ότι είναι λάθος, δεν το τυπούμε εδώ στην πράξη, η διαδικασία που αναφέρεται ότι στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανοίγει κατάλληλο συμμετοχικό για όλα τα θέματα. Δεν το κάνουμε στην πράξη, νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε όταν συζητιέται το κάθε θέμα. Δεν το βάλουμε, εγώ το βάζω. Αλλά μου λέει πέρα στο εξηγείτε όταν θα του κάνει παρέμβαση και ο δικό μα είναι όπως εσείς. Εξηγήστε μου, αν δεν το έχω καταλάβει. Όταν λοιπόν ο κάποιο πεταχτεί γιατί ο κουτελάκης είπε εκείνο ότι θα πει με το άλλο και ζητήσει τοποθέτηση, θα πρέπει να σηκωθεί ο κύριο πάντω και να του πει έχει τοποθετηθεί από την αρχή εγγεγραμμένο στον κατάλογο και μιλά. Να πω το εξή. Να πω το εξή γιατί νομίζω ότι δεν έγινε κατανοητό.
λέει σήμερα τον κοινωνισμό και ο υπάρχουν και αυτό που θα ότι στις 5 ώρες το Δημοτικό Συμβούλιο, ο κάθε Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θέλει να μιλήσει για το θέμα νούμερο 24. Το λίγο που ζούμε στο έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τώρα συζητάμε αυτό το θέμα, ανοίγει η κατάλογο στον μιλητό, τότε. Εγώ δεν λέω όποτε ο καθένα το μιλήσει, αλλά στην έναρξη κάθε θέματο να ανοίγει η κατάλογο στον μιλητό και εκεί τώρα συζητάμε αυτό το θέμα, ο καθένα συζητάει να πάρει τον λόγο. Σε ό,τι αφορά τι αποφάσει που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία τη συνεδρίαση, επιμιλήξει στον Αντάλλο και τα λοιπά, εμεί θεωρούμε ότι εκεί όλα αυτά τα θέματα που λέει ο πρόεδρο θα πρέπει να δει το Προεδρείο. Το Προεδρείο είναι το πολιτικό όργανο και πρέπει σε μια σειρά από τέτοια ζητήματα να παίρνει θέση ω τέτοιο και αυτό να είναι διαπροσωπικό ρόλο των υπολείπων μελών και των εκπροσώπων τη αντιπολίτευση. Στη συνέχεια, στο άρθρο 5, στο διαδίκτυο να αναρτώνται συγκεκριμένα στη σελίδα του Δήμου, εκέρο, η ημερήσια διάταξη, αυτό γίνεται. Αλλά και όλα τα συνοδευτικά ή συγκεκριτικά έγγραφα που διαδίδεται στου δημοτικού συμβούλου, δεν υπάρχει ένα λόγο να μην τα διαβάζουμε και αυτά στο ίδιο, δεν είναι κρατικά μυστικά ή κάτι τέτοιο. Και αντίστοιχα και τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου, στην παράγοντα 5 που μπορούμε να το βάλουμε, να αναρτώνται στο διαδίκτυο αμέσω μόλι αυτά καθαρολογούν σε κάποιο ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου που τα παίρνουμε, που είναι όχι πάρα πολύ απλό και με τρόπο να μπορούν να γίνουν αναζητήσει σε αυτά με βάση τη λέξη, που μπορεί να είναι μια φωτογραφία των πρακτικών, αλλά με επεξεργάσιμο κείμενο. Από εκεί και πέρα, προχωράω κάποια δευτερεύουσα σημασία ζητήματα για να μην σας καθυστερήσω. Όλες οι αποφάσεις αντίστοιχα να αναρτώνται στο διαδίκτυο και με αρχιοθέτηση που να μην είναι σημερινή. Σήμερα, αν δεν ξέρεις ότι ψάχνεις την απόφαση 37 της τόσης σε δεκάτου 2010, δεν μπορείς να την βρεις με βάση κάποιο τρόπο. Πρέπει να ψάξεις όλες τις αποφάσεις μια προς μία για να την ρωτήσεις. Άρα, χρειάζεται ένας τρόπος να κάνουμε πραγματικά προσβάσιμη και πραγματικά διαφανή την διαδικασία μας και όχι απλώς να είμαστε νομότυποι με βάση τα όσα προβλέπει οι κανονισμοί και η διάρκεια. Εμείς προτείνουμε τέλος στο άρθρο 10, παράγραφο 7, που λέει ότι μπορεί οι εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να έρχονται μία ημέρα πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ έρχονται τρεις ημέρες η ημερήσια διάταξη. Προφανώς ότι υπάρχει ένας τέτοιος λόγος και οπωσδήποτε το Δημοτικό Συμβούλιο το ίδιο δεν έχει κανέναν λόγο να παραχωρήσει το δικαίωμά του για πλήρη ενημέρωση στη Δημοτική Αρχή. Αν για κάποιο τεχνικό λόγο δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να θέλει την εισήγηση, να σου πάρει σε κάποιο επόμενο συμβούλιο. Άρα και εκεί τα εισηγητικά κείμενα λένε ότι θα πρέπει να έρχονται τρεις ημέρες πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος, σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά την διαδικασία των ερωτήσεων, άρθρο 10 παράγραφο 9, αλλά και κάπου προηγούμενα, που επίσης υπάρχει τίτλο το ζήτημα των ερωτήσεων των προφορικών, στο άρθρο 10 τίτλο το ζήτημα των ερωτήσεων των κρατών. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσθήκη ότι το Προεδρείο μπορεί αυτοδικαίως ή μετά από αίτημα Δημοτικού Συμβούλου να κρίνει ότι η ερώτηση που εντέθη δεν απαντήθηκε επαρκώς και επί της ουσίας από τη Δημοτική Αρχή και να καλέσει τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να απαντήσουν. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, το Προεδρείο μπορεί να τους επιβάλλει την ποινή της επίπληξης, η οποία καταλάβεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Είναι ηθική προφανώς η ποινή, δεν μπορούμε να τα λύσουμε το αυτή σε κανέναν παραπάνω, αλλά έχει και μια αξία και είναι και ένα κύρος στο Προεδρείο να συζητά και να αποφασίζει επί της ουσίας, αλλά νομίζω ότι ασκεί μια ουσιαστική πίεση στη Δημοτική Αρχή και στους αντιδήμαρχους να απαντάνε ουσιαστικά. Τέλος, αυτό που είπατε και εσείς και είναι τόσο εντολή ο Δήμαρχος που είναι σωστό, μπορούμε στο άρθρο 12 παράγραφος 6 καταρχάς να πούμε ότι όχι μόνο στους επικεφαλείς των παρατάξεων να παρέμβονται οι απαιτούμενες πληροφορίες, αλλά και στους δημοτικούς συμβούλους και δημοτικούς επικεφαλείς. Αλλά και από εκεί πέρα θα προσθέσουμε ότι ανεξάρτητα από την παραπάνω διαδικασία, οι δημοτικές υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου υποχρεούνται να παρέχουν στους δημοτικούς συμβούλους άμεσα και χωρίς χρονοτριβή ή υπερβολικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις όλα τα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους, χωρίς να απαιτείται ειδική εντολή της διοίκησης για αυτό. Αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για τον χρόνο. Σύντομος, θα διαβάσω το κείμενο το οποίο έχω από την κρατή. Κάνουμε αυτό που καταθέσαμε και στο Προεδρείο αλλά και στις παρατάξεις προκειμένου να υπάρξει μια ανταλλαγή και συνεισφορά απόψεων προκειμένου να διαμορφωθεί ένας τεχνικός κανονισμός στα μέτρα που την αγαπητή της Επαρχίας του Δημοκρατίας Συμβουλίου. Θα ήθελα όμως να δημιουργήσω μια παρατήρηση ότι πρέπει όλοι μας που μας αναλογεί στον καθένα και το ίδιο μέλλον μας αναλογεί να συμβάλλουμε
επαναλαμβάνουμε σε εξαρτηγές όπως είναι εξαρτηγικά θεωρώ. Ειλικρινά το πω, δεν μας θυμάζουν. Δηλαδή είναι βέβαιο και σε επιτόπιο και έργο να υπάρχουν διαφορές απόψεων και διαφορετικές προσεγγίσεις σε ευρωπαϊκό. Αλλά και άλλο αντιλήψεις να κάνουν στήρι στα τέμπλα που έχουν μεγάλα οικονομικά τα προβλητικά. Εξάρτητα με τη σύνθεση είναι αυτή η οποία τουλάχιστον το αφιζόμενο που είναι η κοινωνία μπροστά. Πώς εκτούμε λοιπόν, όταν φτάνουμε σε ένα τοπικό συμβούλιο στο οποίο οι μισοί άνθρωποι λες και κάναν το καθήκον τους και βαριώνται και περιέχονται μέσα σε αυτό και δεν έχουν κοινωνία μαζί τους ή βγαίνουν έξω ή φεύγουν ή αποχωρούν γιατί η βασιλότητα μοιάζει με την πόλη του νέου έργου και του κατανομήτων θέσεων. Δεν τιμάει ιδιαίτερα ούτε εμάς ούτε τους έχουν. Πώς δεν τιμώνουν. Και δεν δούμε κατά ή να ήθελα λοιπόν. Δεν είναι μου φίλια, όλους μας καταλαβαίνετε. Είπα, πρέπει να είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε όλοι. Δεν είναι αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μορφή σε κάτι. Είπα να συμβάλλουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με συγχωρείτε κύριε Δαπέτσο, μην ερμηνεύουμε διαφορετικά αυτό που ακούγεται ελεκτικά. Είπα να συμβάλλουμε όλοι μας. Να καταθέτε στο πεδίο, όχι να καταθέτε στο πεδίο, όχι να καταθέτε για να κάνετε. Παρακαλώ κύριε Δαπέτσο, έχει κλείσει το θέμα. Κυρία συνάδελφε, αυτή τη στιγμή τρεις παρατάξεις δίπλα του συμβούλου. Έτσι, δίπλα να συμβάλλουμε όλοι μας. Παρακαλώ συνάδελφε, γιατί αυτό αυτή η επάθεια, κυρία Ζαλάβη. Παρακαλώ συνάδελφε, προχωρήστε. Η σύνταξη των νέων κανονισμών λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι προϊόν τη ανάγκη για την εφαρμογή του καλλιτέχνη. Συντάσσονται δηλαδή με του προγραμματιστικού και διαδραστικού όρου των διατάξεων του νόμου 1852 του ΔΕΠ και υπηρετούν τον στόχο μια τοπική διοίκηση που συμβάλλει στην υλοποίηση τη αντιλαγή πολιτική ω τμήμα του αστικού κράτου. Αποτελεί βασικό εργαλείο τη πολιτική που ενισχύει την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, τη ιδιωτικοποίηση, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την ανταποκριτικότητα εισπάρου των εργαζομένων, την ιδιωτικοποίηση. Της παιδείας και την υπομάτησή της. Περιλαμβάνει ζητήματα αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπονται από τους διατάξεις με το 1852 και απλά αναπαράγονται στον κανονισμό. Είναι σαφές ότι τόσο πιο περιεχόμενο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και ο τρόπος εκλογής των οργάνων ιστορικής διοίκησης υπηρετούν τη βασική αποστολή του καλλικράτη που είναι η υλοποίηση της αντιλαγής πολιτικής, η οποία μετατρέπει την μειοψηφία στο λαό σε ισχυρή υπερπλειοψηφία των νέων πέφτων των ευρώ στα Δημοτικά Συμβούλια. Ενισχύει το δικοματικό σύστημα αφού αντίον επαναληπτικές εκλογές για στον οικογενειακό ελεύθερο συμβιακό που έπρεπε την καλύτερη του λέοντος από τα δύο πέφτων των ευρώ της μειοψηφίας. Υποβαθμίζει την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου δίνοντας υπερεξουσίας στο Δήμαρχο έναντι αυτού του δημοκρατικού δηλαδή συστήματος. Δεν εξασφαλίζει τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης όλων των συνδυασμών, αντίθετα τα συμβιώνει ακόμα περισσότερο. Τα τηλεδιαφάνεια και δημοκρατική λειτουργία, δημοσίευση μέσω διαδικτύου κλπ. Μόνο τα οποία θα υιοθετούνται. Το τι θα ζητηθεί καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου, ενώ για το αν θα συζητηθεί κάποιο θέμα εκτό ημερησία διάθεση κάποιο ψήφισμα, θα πρέπει να το δεχτεί η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η λαϊκή συσπήρωση αγαπητής Σλάβης που στηρίζεται από τον ΚΟΕ από νωρίς και από ειδοποιήσεις τους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες για τον ακόμα πιο αντιδραστικό χαρακτήρα του καλλικράτη, ο οποίος είναι άρρηκτα δεμένος με την κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική που ασκείται για πολλές δεκαετίες και στην χώρα μας. Μεγάλη ευθύνη για αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική και για τη διαμόρφωση αυτού του συστήματος τοπικής διοίκησης και την κατατάξη του στηρίζοντας τον Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τα άλλα κόμματα και τη καπιταλιστική διαχείριση, γιατί επιπλώνει ανήσυχα από το κονδύλι τη εκμετάλλευση των εργαζομένων, παρουσιάζει την πολιτική διοίκηση σαν νόαση που λειτουργεί ανεξάρτητα από την εξωτερική πολιτική που αφορμούνται το αστικό κράτο. Ο κανονισμό λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι βραδιάζει από
της λογικής στην οποία είμαστε κάθε αντίθετοι, την οποία θα συνεχίσουμε να πολεμάμε και γι' αυτό τον καταψηφίζουμε. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε. Ένα, να συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα πλήρη του δικαιώματο ψήφου στο Δημοτικό Συμβούλιο οι συνδυαστοί που θα είχαν εκλέξει σίγουρα αν ίσχυε αυτή η αναλογική. Στην περίπτωση δεν ισχύει στην πόλη μα αυτό το θέμα, αλλά αν ίσχυε εγώ έπρεπε να εφαρμόζεται αυτό. Παρακαλώ, κυρία συνάδελφο, αυτή την αρχή την είχαμε πολλά χρόνια στα Δημοτικά Συμβούλια και την εκφράζαμε ω νίκη του Δήμου που είχαμε πλησιμπήρει. Δύο, το Προεδρείο να είναι συλλογικό όργανο διαπαρατεξιακό με βάση τα αποτελέσματα του ΑΠΑΓΙΛΟΥ των εκλογών. Να εισάγει τα θέματα στην υπηρεσία διάταξη και να την καταρτίζει συλλογικά. Τρία, η ώρα για συζήτηση θεμάτων της υπηρεσίας διάταξης, σε εισαγωγικά η βάση, να είναι δικαίωμα και των παρατάξεων της μειοψηφίας, αφού η πλειοψηφία μπορεί να θέτει τα δικά της θέματα στην υπηρεσία διάταξη. Τέσσερα, να έχουν δικαίωμα κοινωνικοφορεί, συνδικάτα, σύλλογοι και τα λοιπά, με κοιμάτους να θέτουν στην υπηρεσία διάταξη για συζήτηση θέματα που τους αφορούν και είναι γενικού ενδιαφέροντος. Πέμπτη, για να συγκριθεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απαιτείται έλξη του ενός πέμπτου του 20% των μελών. Αυτό που ισχύει σήμερα από την 3 είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου με σύγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά τη υπηρεσία διάταξη ή για να συγκριθεί το Δημοτικό Συμβούλιο από την έλξη του ενός τρίτου των μελών ή του συνόλου του Συμβούλου τη Μειοψηφία. Πρόκειται για παράδειγμα διάταξη που περιορίζει τα σχετικά τα δικαιώματα τη μειοψηφία. Έτσι, όταν πρόκειται για συζήτηση σοβαρών θεμάτων, όπως προϋπολογισμό, επιχειρησιακό πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα, απολογισμό ή άλλα ειδικά θέματα με ευρύτερη σημασία για τον Δήμο και την πόλη, δεν είναι αρκετή η γνωστοποίησή του μόλις τρεις μέρες πριν τη συζήτησή του, αλλά απαιτεί την γνωστοποίηση να γίνεται τουλάχιστον 5 πλήρες μέρες πριν από τη συζήτηση. Ακόμα θα πρέπει έγκαιρα να δίνονται οι γραφτές συζητήσεις όλων των θεμάτων. 7. Στο άρθρο 4 περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό χρόνο σου μιλών στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού η πρωτομιλία δεν ξεπερνά τα 7 λεπτά τη ώρα και η δευτερομιλία τα 3. Προτείνομαι ο χρόνο σου μιλία του Δήμαρχου από την Μάρκου των επικεφαλή των συνδυασμών και των ειδικών απολυτών να είναι 10 λεπτά και το Δημοτικό Συμβούλιο 5 λεπτά. Να μπορεί κατά περίπτωση όταν συζητούνται σοβαρά θέματα να αυξάνεται ο χρόνο του μέχρι το διπλάσιο. Η δευτερομιλία να είναι 5 λεπτά για του επικεφαλεί και 3 λεπτά για του Δημοτικού Συμβούλου. Επίσης, ο λόγος να δίνεται σε εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, σωματείων και άλλων μαζικών φορέων της πόλης μας. 8. Να μπορούν να τηρούν προς συζήτηση προημιλήσια διάρκειας θέματα που μπλήνονται κατ' επίγοντα λόγω επικαιρότητας και γενικού ενδιαφέροντος από το ζητήσιο επέμπτων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 9. Να γίνονται προτάσεις ψηφισμάτων για σοβαρά θέματα στο Προεδρείο και να συζητούνται αν συγκριθείες του και μια παράχα και να συζητούνται αν συντηθεί έστω και από μία παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου. 10. Να μην μεταβιβάζουν τα αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου σε διάφορες επιτροπές όπως ορίζει το άρθρο 11. 11. Η εσωτερική λειτουργία της κάθε παράταξης και είναι σημαντικό αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αποκλειστικά και αναφέρεται το δικαίωμα αυτής και καθερίζεται από την ίδια την παράταξη. Αποκλειστικό και αναφέρεται το δικαίωμα της κάθε παράταξης είναι η δυνατότητα αυτής και μόνο να καθορίζει τον τρόπο επανέταξης αυτήν δημοτικού της συμβούλου που τυχόν θα διαγραφεί ή ανεξαρτητοποιηθεί στη διάρκεια της θητείας του σκούπου. Και αυτό έχει να κάνει, αγαπητοί συνάδελφοι, με το συγκεκριμένο άρθρο του 12 του προτινόμενου κανονισμού που μιλάει για τις δημοτικές παρατάξεις, όπου ο Δήμος ουσιαστικά, η πολιτεία δηλαδή, υπησέρχεται στα εσωτερικά λειτουργίες των παρατάξεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η λαϊκή συσπήρωση θα συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη με την προσπάθειά της εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου για να αναδείξει τον αντιπρεσβευτικό ρόλο που καλείται να παίξει η τοπική διοίκηση. Κυρίως όμως θα συμπορευτεί με τους κομμουνιστές, αγωνιστές και ριζοσπάστες της πόλης μας, θα εντείνει τη δράση της στους χώρους και τους κλάδους δουλειάς της γειτονίας και την ενημέρωση των εργαζομένων και θα προσπαθήσει για την οργάνωση και μαζικοποίηση της πάλης τους, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει εκτός από την κυβέρνηση και τα νέα όργανα της επιχειρηματικής και τοπικής εξουσίας και της ασκούμενης διαδικτών αντιλαϊκής πολιτικής. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Δεν θέλω να κάνω τοποθέτηση, θέλω να ψάξω την ουσία που αφορά το πνεύμα. Εγώ μπορεί να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπε και ο Παναγιώτης ο Πάτσος και ο Παναγιώτης ο Πρωθυπουργός. Και για να μην λέω γενικότητες, ας πούμε, θα μπορούσα να συμφωνήσω στο ίδιο
απόλυτο δίκιο Παναγιώτης όταν λέει ότι τα πρακτικά πρέπει να αναρτώνται στο σελίδα και μάλιστα να υπάρχει μια αναζήτηση με έναν τόπο που δεν είναι ηλεκτρονικά ενήμερος πολύ καλά, με έναν τόπο που να είναι όλες οι αναζητήσεις κτλ. Και να κρυπτογραφεί στο νόμο, βάζω με έναν υπόλοιπο. Συμφωνώ ότι οι συνήθειες του Παναγιώτης πρέπει να είναι το ενημέρωση από το πώς πρέπει να καταργηθεί αυτή η διαδικασία εδώ, γιατί θα έχουν συμπληρώσει και μάλλον περισσότερο για την πρόσφυγη σαν τη συμπλήρωσα τη παραμονής όπως εμείς και στα αρχικά θέματα που είναι γενικότερα, που έπρεπε να κάνει την παραμονής ο Παναγιώτης θα συμπληρώσουν τώρα. Εγώ έχω μια πέρα από παρανομική. Η μία άποψη είναι πολιτική και η άλλη είναι πραγματική. Το δημοτικό συμβούλιο και οι συναδελφοί όσους κανονισμούς να κάνουν έτσι όπως το λειτουργούμε όλες οι παρατάξεις, δεν έχει ενδιαφέρον. Και θα σου πω τι εννοώ δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Αλλά το ενδιαφέρον έχει. Δεν έχει ενδιαφέρον για τον εξή λόγο. Διότι μπαίνοντας μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, ο Δύσυνε έχει στο μυαλό του ότι θα αντιμετωπίσει εκπλήξεις. Όλα είναι δεδομένα. Δηλαδή οι συμπολίτες θα ψηφίσουν τις εισηγήσεις και η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει τις ουσιαστικές εισηγήσεις και μπορεί να συμφωνήσει σε δύο θέματα σε κάθε πλαίσια διάταξη που είναι απολύτως διαδικαστικού χαρακτήρα. Όσο αυτό το πράγμα παραμένει από πλευράς αντίληψης παγιωμένο και κατεστημένο, το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει ενδιαφέρον. Και ας σας πω κάτι, δεν έχει ενδιαφέρον περισσότερο από την πλευρά της πλειοψηφίας. Εγώ συμφωνώ με την παρατήρηση ότι η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου σημερινή, χθεσινή, δεν είναι στις θέσεις της πάντοτε, δεν παρακολουθεί πάντοτε με τον ίδιο ζήλο που θα έπρεπε να παρακολουθεί τις τοποθετήσεις. Δέχομαι την κριτική και τις παρατηρήσεις, δέχομαι προσωπικά ό,τι παρατηρήσει. Αναγνωρίζω δηλαδή ότι αυτό αποτελεί αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά κοιτάξτε, αν αυτό θέλουμε να το βελτιώσουμε, όχι για να είναι τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβουλίου της Πλειοψηφίας ή για να είναι το σύνολο το Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης στις θέσεις του και να την απουσιάζει. Θέτω ορισμένα ερωτήματα. Γιατί η αντιπολίτευση, εάν δεν συγκεντρώσει τις περισσότερες φορές η πλειοψηφία δια των υπογραφών της και ξέρω τον κύριο Πάπη και τον κύριο Βρετό, δεν υπογράφει ενώ είναι παρούσα. Ποια αντίληψη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου λέει ότι όταν είναι 15 από την συμπολίτευση και 8 από την αντιπολίτευση, οι 8 περιμένουν οι συμπολίτες να γίνει 21 για να αρχίσει στο Δημοτικό Συμβουλίο, φαινόμενα που τα έχουν συναντήσει. Και λέω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Όταν συμβαίνει όμως αυτό, όταν συμβαίνει ότι σε πολλά θέματα, με διαδικαστικούς κυρίως τρόπους και ως τρόπους πολιτικής διαφωνίας, αποφασίζουν όλα την πολίτευση να καταψηφίσουν. Αρχίζει και δεν έχει καμία έκπληξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αρχίζουμε μεταξύ μας να βάζουμε τύπους, να περιμένουμε την ψηφοφορία ως επιδείκτωση, επιβεβαίωση, όχι τη συζήτηση που θα γίνει, αλλά των εκτοπροτέρων θέσεων των παρατάξεων ψηφίζει με ψηφία, δεν ψηφίζει για την πολίτευση. Αυτό όσο συνεχίζει να είναι, θα υπάρχει ως στοιχείο και δεν το σπάσουμε στην πόδια όταν συμβούλιο. Τότε εγώ δεν θα πω ότι λέει ο Παναγιώτης και θα κοιτάω πώς θα το απαντήσω ή στον Άγγελο ή στον Νίκο το Στέφο όταν είναι εδώ. Και εκείνος θα κοιτάει πώς με τον οποιοδήποτε τρόπο ακόμα και όταν δεν έχει ουσιώδη πολιτική διαφωνία δεν θα βρίσκει έναν τρόπο ο κ. Κούπας, ο πρόεδρος του Στέφου, να μην ψηφίσουν τα θέματα της πλαίσιας διάταξης. Αυτό για μένα αποτελεί την κορονίδα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και αν παραμείνει το ίδιο σε διατυπώσεις για κάποιον, πολλές από τον οποίο είναι εξαιρετικά σωστές από αυτές που ακούστηκαν, θα παραμείνουμε πάλι στο ίδιο πλαίσιο. Και τελειώνουμε το εξυπηρετικό πλαίσιο. Η συμπολίτευση θα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να επιβεβαιώσει αποφάσεις ενδεχομένως προηγουμένες με βάση τις εισηγήσεις του κομμάτου. Η αντιπολίτευση θα έρχεται όχι μόνο για να καταψηφίσει, αλλά για να μπει και να εκφράσει τον πολιτικό του λόγο για να φτάσει στην κοινωνία, γιατί είναι ένας δημόσιος χώρος που εκφράζονται. Αυτό είναι εύλογο, θετικό και είναι ουσία της αντιπολίτευσης και της αντιπολιτευτικής παρουσίας. Αλλά αν μη και να φέρουμε ψηφίσματα, τα οποία είναι αυτά είναι απαραίτητα, το υπηρεσία διατάξεις και όχι θέμα προκειμένου στην κοινωνία, να συζητάμε τα ψηφίσματα αυτά, τα τρία τέταρτα που συνεδριάζουν, να αμοθούμε τα θέματα της υπηρεσίας διατάξεις όταν βρίσκουμε προς το τέλος ή να τα πηγαίνουμε σε επόμενες συνεδρίες. Περιέγραψε ορισμένες αρνητικές πλευρές και εγώ λέω ότι
περισσότερες ευθύνες έχει συμπολίτες. Όχι συγκεκριμένοι διαφορετικοί συμπολίτες για αυτές τις πλευρές, αλλά νομίζω ότι αν κάτι από την πείρα επιτρέψει να πάρετε τις εισαγωγές, μπορώ να φέρω ότι πρέπει να κατακτήσουμε για να έχουν νόημα οι κανονισμοί τουλάχιστον του Σουπίου ένα άλλο επίπεδο λειτουργίας. Εγώ να πω με προσοχή κ. Παναγίου και να πω σήμερα ναι, την πρόταση 2, 3 και 5 του Παναγίου και την πρόταση 3, 7 και 8 του Άγγελου. Πρέπει κύριε Πρόεδρε να τις ενσωματώσετε και να μην θεωρείτε αυτό ότι σπάω τη γραμμή της παράταξης. Και ο Άγγελος ή ο Νίκος ο Στέφος ή ο Αντρέας ο Τεφελούδη ή ο Παναγίτης ο Κούπας, ας πούμε, ή ο Παπασπυρίδης, και κάποια στιγμή να ψηφίσουν και ένα θέμα που δεν είναι εδώ τόσο πολύ σοβαρό και είναι απόλυτα διαδικαστικό. Για να μου δώσουν την πεποίθηση να παλέψω την άποψή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τον πείσω όπως κάναμε ένα εξαιρετικό διάλογο προηγούμενα με τον κύριο Δημάκη. Και πείστηκε για κάτι άλλο, δεν θέλω εγώ να πείσω για κάτι που θα έχει πει σωστά ο κ. Δημάκης και να αλλάξω την άποψή μου. Αυτό δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Αλλά αν δεν έχουμε αυτό το πλέγμα και τελείωσα, όπως και να το κάνουμε στον κανονισμό, χρειάζεται να υπάρχει και όχι τόσο πιο δημοκρατικός είναι, τόσο καλύτερα είναι ακόμα και στη διατύπωση μόνο αυτή, θα έχουμε μια κατάσταση όχι έρωτης ουσιαστικής, δημοκρατικής και διαλογικής κοινωνίας του Δημοκρατικού. Το θέμα πολιτικά του Παναγίου και του Τελάκη και του Συμφωνώματο ήταν ένα πλήρω στο διαδικαστικό. Μα πήραμε τα σχέδια των κανονισμών, τα μελετήσαμε και κοιτάξαμε να τα προσαρμόσουμε όσο είναι δυνατόν. Δηλαδή, διαγράψαμε ελάχιστα πράγματα, διαγράψαμε αυτά που ήταν σχετιζόντα με του καπιταλιστικού δήμου. Προσπαθήσαμε να τα προσαρμόσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα με συνεργασία που είχαμε με τον πρόεδρο. Το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή συζητήθηκε, αποδώσαν τους κανονισμούς, ξανασυζητήθηκε και καθαρίσαν τα σχέδια των κανονισμών τα οποία καταφέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δώσαμε τη δυνατότητα στις παρατάξεις να πούμε τις απόψεις τους. Δυστυχώς, η τελευταία στιγμή τώρα στο παραπέντε κατατέθηκαν οι προτάσεις από τις δημοτικές παρατάξεις. Και δεν λέω οι δύο δημοτικές παρατάξεις, τουλάχιστον μείναν εδώ και καταθέσαν τις προτάσεις. Πήγαν και άλλες δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες ακούνησαν τελείως τα θέματα. Εδώ έχουν ειδοποιηθεί εδώ και ένα μήνα σχετικά με τις προτάσεις για τους κανονισμούς και ούτε είχαν την ευαισθησία να έχουν την παράσταση τουλάχιστον σήμερα. Λοιπόν, μετά από αυτά, εγώ εμένα στη θέση μου καταθέτω τους κανονισμούς έτσι όπως είναι και τις θέσω στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε άλλη ψηφοφορία. Ποιοι έχουν αμυντική θέση απέναντι στην εισέγεση του. Ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική δεν πάω προς ίδιο. Ονομαστική δεν πάω προς ίδιο. Μιλάμε ονομαστική ψηφοφορία για τα θέματα 24, 25, 26, 27 που αφορά τους κανονισμούς λειτουργίας των διαφόρων οργάνων του Δήμου. Ο κύριος Κατσαρτουγιάννης. Ναι, ο κύριος Πάκαλης. Αποχώρησε. Ο κύριος Ευρωβάκη. Ναι. Η κυρία Δεμιγιάννη με ακούσα. Ο κύριος Στρίβος. Με ακούει ο Στρίβος. Αποχώρησε. Αποχώρησε. Ο κύριος Ρουβίνος. Ναι. Η κυρία Μάτζη. Η πρόταση του κύριου Πάκη. Η κυρία Κασίμη. Λες την εσύ. Ο κύριος Γιατζίκη. Αποχώρησε. Η κυρία Καλαναπούλου. Λες την εισήγηση. Ο κύριος Βαρυγάρη. Λες την εισήγηση. Ο κύριος Καστόρας. Λες την εισήγηση. Ο κύριος Μπίσαβας. Εισήγηση. Ναι. Ο κύριος Μαζαράκης. Ο κόσμος, ναι. Ο κύριος. Ο κύριος Αυκαλινός. Αυτός. Αποχώρησε. Ο κύριος Μόσιος. Εισήγηση. Λες την εισήγηση. Ο κύριος Κούλιος. Ναι, στην εισήγηση. Η κυρία Φωτεινοπούλου αποχώρησε. Η κυρία Παραδούνη είναι ακούσα. Η κυρία
Δεν στην εισήγηση. Ο κύριος Κούπας αποχώρησε. Η κυρία Νάμπη. Όχι. Ο κύριος Καραμουσάκης είναι ραπτό. Ο κύριος Δημάκης. Όχι. Όχι. Ο κύριος Περιμένης είναι ραπτό. Η κυρία Δασδέντα. Όχι. Ο κύριος Τούρης είναι ραπτό. Ο κύριος Μεκαλούτης είναι ραπτό. Ο κύριος Τσιάπης είναι ραπτό. Η κυρία Πέντε αποχώρησε. Ο κύριος Βελτός. Όχι σε όλους τον ίδιο. Όχι σε όλους. Ο κύριος Μαρτής αποχώρησε. Ο κύριος Στέφος είναι από, η κυρία Κασιμέρη αποχώρησε, ο κύριος Παπαστηρίδης είναι από, ο κύριος Πάντους. Την εισήγηση μου πρόταση. Πρότασή του. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσύ του κύριο Πάντους. Τα θέματα 24, 25, 26 και 27 γίνονται για να πλειοψηφίσουν. Με 14 ψήφους, ε. 14 ψήφους. 14. Δεν είπα τίποτα. Το επισημαίνω, το διαπιστώνω, τίποτα. Κάτι είπαμε το Γιώργο και νομίζω πως συμφώνησα. Που είχε πέρασει. Gracias.